Καλωσορίζουμε στο χώρο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Ηλιούπολης. Έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω τον πρώτο καλεσμένο μας συγγραφέα για το 2020, τον Γιάβορ Ταρίνσκι. Είμαι η Σοφία Σακαρέλη, Δημότης Ηλιούπολης. Ο Γιάβορ Ταρίνσκι γεννήθηκε το 1988 στην πόλη Σόφια της Βουλγαρίας και διαμένει στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια. Ο Γιάβορ Ταρίνσκι είναι ένας ανεξάρτητος ερευνητής, στρατευμένος στα κοινωνικά κινήματα. Είναι συγγραφέας βιβλίων και δοκιμίων για την άμεση δημοκρατία και τα κοινά. Υπήρξε μέλος του πρώτου ελευθεριακού χώρου Αντελάντε στη Βουλγαρία, καθώς και στο Βουλγαρικό Κοινωνικό Δίκτυο Διαβούλευσης, και συμμετέχει στην ελληνική πολιτική έκδοση του ηλεκτρονικού περιοδικού Αυτολεξί. Είναι αρθρογράφος στη διεθνή σελίδα του Agora International και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΡΙΣΕ, του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικολογίας. Το βιβλίο του Γιάβορ, με τίτλο «Άμεση δημοκρατία, περιεχόμενο, κοινωνία, ατομικότητα», που εκδόθηκε στα αγγλικά από τον εκδοτικό οίκο Dirty Books Publishing House το 2019, μεταφράστηκε στα ισπανικά και αναμένεται η μετάφρασή του και στα ελληνικά. Το βιβλίο αυτό δεν είναι μία ακόμα κριτική στον καπιταλισμό ή τον φιλελευθερισμό, αλλά εμπεριέχει μία κέρια κριτική στις ιστορικές ιδεολογίες και τα εναλλακτικά ριζοσπαστικά κοινωνικά προτάγματα ως προς το κατά πόσο ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του πραγματικού κόσμου και στις εναλλακτικές επιβίωσης μέσα σε ένα αναπτυσσόμενο καπιταλιστικό περιβάλλον. Ο Γιάβορ Ταρίνσκι σταθερά θέτει αυτόν τον προβληματισμό, εξετάζοντας την ριζοσπαστική ιδέα της άμεσης δημοκρατίας κάτω από το πρίσμα της σημερινής παγκόσμιας κατάστασης και των περίπλοκων υπαρχουσών κοινωνικών συνθήκων, αναλύοντας τις επιμέρους πτυχές που συνιστούν μία οικουμενική κρίση. Με το βιβλίο του «Άμεση δημοκρατία, περιεχόμενο, κοινωνία, ατομικότητα», ο συγγραφέας, πέρα από τις εξαντλητικές κριτικές του παρόντος συστήματος και της τρέχουσας τάξης πραγμάτων, μας προτείνει το άνοιγμα σε ένα νέο πεδίο εναλλακτικής συλλογικής πολιτικής δράσης, εφαρμογής στην πράξη, όπου οι πιθανότητες της πραγματοποίησης μιας αμεσοδημοκρατικής οργάνωσης της κοινωνίας μπορεί να διερευνηθεί στην πραγματικότητα, μέσα στις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες. Αν η αντιπροσωπευτική δημοκρατία ήταν πριν σε κρίση, τώρα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχει λυγίσει στα γόνατά της. Η λαϊκή εμπιστοσύνη στην πολιτική συνεχώς μειώνεται εξαιτίας της αδυναμίας της να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της κοινωνίας και της συνένοχης προσαρμογής της στις καπιταλιστικές επιταγές. Το πραγματικό πρόβλημα πίσω από τις συνολικές κρίσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα, οικονομική, οικολογική, πολιτιστική,
είναι το διακύβευμα της δύναμης της εξουσίας και ακριβέστερα η κραυγαλαία ανισορροπία της διάχυσης της δύναμης μεταξύ των εξουσιαστικών ελίτ και της συντριπτικής πλειοψηφίας των ανθρώπινων πληθυσμών. Σε απάντηση σε αυτό, έχουν υπάρξει εκρήξεις λαϊκής δυσαρέσκειας την τελευταία δεκαετία, όπως Indignados, Occupy, Nuit Debout και Yellow Vests. Το ερώτημα του ποιος θα είναι αυτός που θεσπίζει τους θεσμούς της κοινωνίας μας είναι ένα κεντρικό ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί συλλογικά. Η κεντρική θέση του βιβλίου υποστηρίζει ότι μόνο αν απαλλαγούμε από τις συνθήκες κυριαρχίας και καταπίεσης, αντικαθιστώντας τες με ισότιμη δημοκρατική συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής, θα μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα πιο ανθρώπινο και οικολογικό μέλλον. Τα κεφάλαια του βιβλίου είναι 4 και υπάρχει και ένα τελευταίο, το συμπερασματικό κεφάλαιο. Ο σωρευτικός σκοπός και των 4 κεφαλαίων είναι η επισήμανση αφενός της αναγκαιότητας για μία άμεση λαϊκή δράση που θα στοχεύει στην εφαρμογή γνήσιας κοινωνικής αλλαγής και στην διευκρίνηση των παρανοήσεων όσον αφορά τον θεσμό της άμεσης δημοκρατίας. Δεδομένου ότι οι όποιες θεσμικές μεταρρυθμίσεις μέσα στο υπάρχον σύστημα είναι ανεπαρκής για να παράσχουν μία λύση στο σημερινό υποκρίση πολιτικό σύστημα. Ως περαιτέρω συμβολή, ο συγγραφέας καταγράφει μια σειρά από υπάρχοντες θεσμούς και διερωτάται το πώς αυτοί θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν μέσα από το πρίσμα της επαναθέσμησης ενός ανθρωποκεντρικού συστήματος αξιών. Και σταθερά θέτει αυτόν τον προβληματισμό, εξετάζοντας την ιδέα της άμεσης δημοκρατίας, διαποτισμένη από τις πολιτικοφιλοσοφικές απόψεις των Κορνίλιου Καστοριάδη και του Μουρέι Μπούκτσι. Είναι μέσα σε αυτό το πλέγμα της οργανωτικής αλλαγής που οι όροι όπως άμεση δημοκρατία και αυτονομία μπορούν να γίνουν κατανοητοί ως καθοδηγούμενοι από ένα κοινωνικό φαντασιακό με γνώμονα το πολιτικό ήθος. Σε αυτό το πλαίσιο, ο συγγραφέας επισημαίνει την ανάγκη να δώσουμε μία συλλογική απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα ποιος θα είναι αυτός που θα θεσπίζει τους θεσμούς που θα υπηρετούμε. Ως παραδείγματα εφαρμογής αυτού του κοινωνικού φαντασιακού της άμεσης δημοκρατίας στην πράξη, αντλεί από το παρελθόν την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία και από τη σύγχρονη πραγματικότητα αναφέρεται στις αυτόνομες κοινότητες των Ζαπατίστας και στη Συνομοσπονδία των Κοινοτήτων της Ροζάβα, όπου η ριζοσπαστική ιδέα της άμεσης δημοκρατίας περιέχει ως όρο και προϋπόθεση την αυτοδιεύθυνση της κοινωνίας χωρίς ιεραρχικούς μηχανισμούς. Ο συγγραφέας εστιάζει με αυτό το σκεπτικό στην προοπτική μιας αμεσοδημοκρατικής κοινωνικής οργάνωσης, όπου οι ίδιοι οι πολίτες θα θεσμίζουν τους νόμους τους, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της κοινωνίας και τη συνεσταμένη των ατομικών αναγκών της κοινότητας, όπου η αυτονομία των ατόμων και η αυτονομία της κοινωνίας θα είναι αλληλοσυνδεόμενες. Πιστεύω ότι η αναγκαιότητα της συγγραφής ενός τέτοιου βιβλίου στην πολιτική δοκιμιογραφία είναι εμφανής και ότι θα αποτελέσει ένα χρηστικό, θεωρητικό και πρακτικό εργαλείο για την πολιτική δράση και πράξη. Ευχαριστώ τον συγγραφέα που δέχτηκε την πρόσκληση να είναι εδώ μαζί μας σήμερα για να μοιραστούμε, να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε, να συναποφασίσουμε, να διαφωνήσουμε και να συμφωνήσουμε και να γκρεμίσουμε ένα ακόμα τούβλο από τον τοίχο που μας χωρίζει. Σας παρουσιάζω και σας το διαφέρω. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο είναι ένα μικρό βιβλίο και εγώ το έγραψα όχι επειδή ήθελα να γράψω ένα βιβλίο, αλλά το έκανα ως πολιτική παρέμβαση και η ιδέα μου ήταν κατά κάποιο τρόπο να ξεκαθαρίσω το τι είναι άμεση δημοκρατία στο αγγλόφωνο κόσμο,
όπου αυτή τη στιγμή είναι ίσως το πιο προσβάσιμο, την πιο προσβάσιμη πηγή ιδεών αυτή τη στιγμή, επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι πλέον μιλάνε αγγλικά. Και έχει γίνει ένα μπέρδεμα, πώς να το πω. Όλοι μιλάμε για δημοκρατία σήμερα. Υποφύτεται ότι ζούμε σε δημοκρατία. Τα κινήματα όμως από τα κάτω που βγαίνουν αντιστέκονται σε αυτή την ιδέα και λένε ότι θέλουν αυτή η δημοκρατία και δεν υπάρχει καμία δημοκρατία σήμερα. Ακούγεται πολύ για την Ελβετία και για την άμεση δημοκρατία που υπάρχει εκεί, όπου συζητάνε για, όπου μιλάνε για δημοψηφίσματα απλά μέσα σε ένα ολιγαρχικό αντιπροσωπευτικό σύστημα. Υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Χάμπερμας, η Σαντάλ Μουφ, που μιλάνε για ριζοσπαστική δημοκρατία, για άμεση δημοκρατία κτλ. Αλλά πάλι σε ένα μοντέλο κρατικό, αντιπροσωπευτικό κτλ. Ως μια διαδικασία η οποία μπορεί να συνυπάρξει μέσα σε ένα ολιγαρχικό καθεστώς. Και η ιδέα μου ήταν να γράψω αυτό το βιβλίο για να πω ότι δεν μπορεί να συνυπάρξουν αυτά τα δύο πράγματα μαζί, απλά επειδή άμεση δημοκρατία είναι εντελώς διαφορετικό πολίτευμα, είναι άλλο σύστημα από αυτό που βιώνουμε σήμερα. Δεν μπορεί να υπάρχει άμεση δημοκρατία στο σήμερα, στο σύστημα όπως είναι στημένο αυτή τη στιγμή, απλά επειδή είναι αντίθετο, είναι εντελώς άλλο καθεστώς. Πρέπει να έχουμε είτε αντιπροσώπευση είτε δημοκρατία. Και επίσης προσπαθώ να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχουν πολλά είδη δημοκρατία. Αν δεχτούμε ότι αυτό που έχουμε σήμερα είναι ένα είδος δημοκρατία και αυτό που γινόταν κάποτε στην αρχαία Αθήνα είναι άλλο είδος δημοκρατία και αυτό που κάνουν οι Σαπατίστας για παράδειγμα είναι ένα τρίτο είδος δημοκρατία. Και αυτά για τα οποία μίλαγε ο Καστοριάδης, η Χάν Άρεντ, το Μπούκτσιν, ο Λεφόρ και πολλοί άλλοι είναι τέταρτος και πέμπτος είδος δημοκρατία, τότε πρέπει να παραδεχτούμε ότι η δημοκρατία δεν έχει κανένα νόημα. Εάν μπορεί το σημερινό το σύστημα εδώ στην Ελλάδα, στην Αμερική κτλ. Να είναι το ίδιο με το πρόταγμα των Πλατιών ή του Σαπατίστα ή της Ροζάβας, τότε δεν υπάρχει νόημα, επειδή αν όλα αυτά μπορούν να είναι δημοκρατία, τότε ήταν λαϊκή δημοκρατία και αυτό που υπήρχε στη Σοβιετική Ένωση κτλ. Και δεν υπάρχει κανένα νόημα. Εγώ είμαι αντίθετος με αυτή την άποψη ότι όλα αυτά είναι δημοκρατίες διάφορων ειδών. Η δημοκρατία είναι συγκεκριμένο πράγμα, είναι όπως όταν ο Δήμος κρατά την εξουσία και την ασκεί ο ίδιος. Και όπως είχε πολύ σωστά πει ο Λεφόρ, ότι είναι ένας παράδοξος από μόνο στη δημοκρατία, είναι η εξουσία την έχουν όλοι, αλλά ταυτοχρόνως κατά κάποιο τρόπο σημαίνει ότι δεν υπάρχει εξουσία, εάν όλοι την ασκούν. Ή αυτό που είχαν πει οι Σαπατίστες, ότι ο σκοπός μας είναι να σπάσουμε την εξουσία σε πολλά μικρά κομματάκια και να τη μοιραστούμε σε ίσια κομματάκια ο καθένας μας να έχει. Και προσπαθώ να πω αυτό το πράγμα και αναζητώ βοήθεια από όλους αυτούς τους στοχαστές. Πολλά από τα πράγματα που λέω δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά προσπαθώ να τα συμπιέσω, να τα πω απλά, να τα πω συστημικά για να βγάλω αυτό το πρόταγμα ξεκάθαρα. Είναι, τα κεφάλαια μέσα είναι 5, 4 συν τα συμπεράσματα κατά κάποιο τρόπο. Στο πρώτο συζητάω πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε μια αλλαγή, όπου μιλάω ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε όλα τα εργαλεία που είναι μέσα στο φαντασιακό, του καπιταλιστικό και του κρατικό, όλες τις μορφές καταπίεσης, κυριαρχίας κτλ. Και πρέπει να αναζητήσουμε νέες μορφές έκφρασης και οργάνωσης για να μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Δεν μπορεί με το κόμμα ή με το σωματείο να αλλάξουμε τα πράγματα. Απλά επειδή και τα ίδια αυτά είναι μέσα σε αυτό το φαντασιακό, δεν μπορεί απλά με μια νέα θεωρία των κοινών αγαθών ή της αποανάπτυξης να τα αλλάξουμε, απλά επειδή αυτά ή της αλληλέγγυης οικονομίας, επειδή όλα αυτά θέλουν να αλλάξουν ένα μέρος του προβλήματος. Δεν είναι συστηματικά προτάγματα. Και επίσης πρέπει να αποφεύγουμε τις παραδοσιακές ιδεολογίες και γενικώς ιδεολογία ως ένα στηρωμένο πράγμα. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και να βρούμε ένας τρόπος να δομήσουμε έτσι την κοινωνία όπως να υπάρχει ένας πραγματικός πλουραλισμός και συμμετοχή.
Στο δεύτερο κεφάλαιο πλέον αρχίζω να αναζητώ αυτό πώς θα είναι μια δημοκρατική κοινωνία σε ένα πιο θεωρητικό επίπεδο. Θα είναι, όπως λέει και ο Ρασιέρ, μια κοινωνία όχι ομοφωνίας, επειδή η ομοφωνία υπήρχε και εκεί μια διαφωνία και με τον Μπούτσι, με όλους αυτούς τους αναρχικούς σύγχρονους που μιλάνε για ομοφωνία. Και λέει ο Μπούτσιν ότι η ομοφωνία είναι ένα πράγμα που διεκδικούν τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Δηλαδή εκεί έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος εκφράζει τη γενική βούληση του κόσμου. Και θα είναι, όπως λέει ο Ρανσιέρ, μια κοινωνία διαφωνίας, δηλαδή θα επιτρέπεται, θα αναζητείται η διαφωνία. Αλλά ταυτοχρόνως θα βγαίνει και μια απόφαση μέσα από διαβούλευση, μέσα από ψήφους κτλ. Σε γενικές συνελεύσεις και συμβούλια. Και αυτή η κοινωνία όμως δεν θα είναι ένα πράγμα που θα έρθει από τον ουρανό, θα τι κάνουν οι άνθρωποι. Και εκεί μπαίνει και το τρίτο κεφάλαιο, ότι ποιος είναι ο δημοκρατικός άνθρωπος, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που θα είναι ο κινητήρας μιας τέτοιας κοινωνίας. Και υπάρχει μια σχέση μεταξύ δημοκρατική κοινωνία και δημοκρατικό άτομο. Τα δύο αλληλοτροφοδοτούνται. Ούτε ο σκοπός είναι να δημιουργήσουμε τη τέλεια κοινωνία, όπως κάποιες παραδοσιακές ιδεολογίες λέγανε, ότι πρώτα θα φτιάξουμε την κοινωνία και εκεί θα μορφώσουμε τον κόσμο. Ούτε θα περιμένουμε πρώτα να βγει ο σωστός άνθρωπος για να τι κάνει αυτή. Ούτε θα φτιάξουμε ολοκληρωτικά καθεστώτα, ούτε μέσα από το κράτος, ούτε κάτι τέτοιο. Η ιδέα είναι ότι περπατώντας, όπως λένε οι σαπατίστες, να φτάσουμε σιγά σιγά, βήμα-βήμα, να αυτομορφώνομαστε μέσα από τους θεσμίσεις από τα κάτω που θα δημιουργούμε, τις συνελεύσεις, τα συμβούλια, όπως μπορούμε να δούμε και αυτό που έγινε στην Ρουζάβα. Δεν ήταν τα κόμματα, όπως πολλοί θέλουν να πιστεύουν, το ΠΚΚ που έκανε αυτό το πράγμα, αλλά ήταν το γεγονός ότι ανοίχτηκαν τα συμβούλια τα τοπικά και ο κόσμος μπήκε μέσα σε αυτά και άρχισε σιγά σιγά να τα λειτουργεί, να δημιουργεί σχέσεις μεταξύ συμβούλια και πόλης κτλ. Καταλήγοντας σε μια δημοκρατική συνομοσπονδία η οποία αντικατάστασε το κράτος. Και μπαίνω στο τέταρτο κεφάλαιο, στο οποίο δίνω κάποιες δικές μου ιδέες. Δεν θα τα έλεγα δικιά μου, επειδή τα παίρνω λίγο πολύ από άλλους στοχαστές που έχουν μιλήσει πάνω σε αυτό και έχουν αναζητήσει αυτό το ζήτημα, πώς θα είναι όλες οι πτυχές της κοινωνικής ζωής σε μια κατάσταση, σε ένα καθεστώς αμεσοδημοκρατικό, δηλαδή πώς θα είναι η πολιτική θεσμή, η οικονομία, η οικολογία, επειδή ένα τέτοιο καθεστώς αμεσοδημοκρατικό θα επηρεάζει τα πάντα. Υπάρχει αυτή η ιδέα που ακούγεται και από ελευθεριακούς ανθρώπους και από αριστερούς, που σου λέει ναι, αλλά άμεση δημοκρατία μπορεί να είναι τα πάντα μέσα, μπορεί να είναι καπιταλιστική, τι θα είναι η οικονομία μέσα, τι θα είναι το ένα και τι θα είναι το άλλο. Και εγώ πάντα αναρωτιέμαι, εάν οι άνθρωποι έχουν πραγματικά την εξουσία στα χέρια τους και την ασκούν οι ίδιοι και μπορούν να διαφωνήσουν, να εκφράζονται ελεύθερα κτλ., θα είναι δύνατο σε αυτή την κοινωνία να υπάρξουν πουλευνικές, όπως κάποιοι λένε, ή να υπάρχουν καπιταλιστικές σχέσεις. Απλά επειδή η οικονομία πλέον δεν θα είναι διαχωρισμένη από την πολιτική. Δεν θα είναι όπως στην Ελβετία, για παράδειγμα, όπου απαγορεύεται, όπως και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου, απαγορεύεται σε αυτά τα δημοψηφίσματα να αποφασίζουν οι άνθρωποι για πολιτικά ζητήματα. Κάποια πράγματα είναι off-limits. Στην άμεση δημοκρατία δεν υπάρχει διαχωρισμό ανάμεσα στις εξουσίες όπως είναι τώρα. Είναι ο ίδιος ο Δήμος μέσα σε θεσμούς από τα κάτω και μέσα σε συνομοσπονδίες παίρνει τις αποφάσεις και μπορεί να παρεμβαίνει παντού, όπως στην αρχαία Αθήνα μπορούσε ακόμα και στο λεγόμενο ιδιωτικό τομέα να παρεμβαίνει, έτσι και σε μια άμεση δημοκρατία. Εννοείται, οι κουλεκτίβες, οι συνεταιρισμοί είναι ένα οικονομικό μόρφωμα το οποίο ταιριάζει σε τέτοιου τύπου σχέσεις. Αλλά ακόμα και είναι ένα ζήτημα που ο κόσμος ο ίδιος θα αποφασίσει τι μορφή θα έχει αυτή η οικονομία. Απλά θα συμφωνήσω με τον Καστοριάτη σε αυτό, ότι δεν θα μπορέσει να είναι ούτε σοσιαλιστική με την κρατική έννοια,
ούτε καπιταλιστική. Απλά επειδή όλα αυτά τα καθεστώτα, η οικονομία είναι διαχωρισμένη από την πολιτική, κυλάει διαφορετικά, ενώ στην άμεση δημοκρατία δεν υπάρχει τέτοιο διαχωρισμό. Ο κόσμος αναλαμβάνει ο ίδιος να διαχειρίζει τα πάντα. Άρα η πολιτική είναι πλέον η κεντρική σκηνή και ο κόσμος παρεμβαίνει σε όλα. Εάν μια εταιρεία ή ένα άτομο που έχει το τσιφλίκι του, ας πούμε, ρυπαίνει το περιβάλλον και η κοινωνία έχει αποφασίσει ότι δεν θα το κάνει, μπορεί η ίδια κοινωνία να παρεμβαίνει, να τον σταματήσει και χίλια δύο πράγματα. Αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το αποφασίσει ο ίδιος ο κόσμος. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε ότι πώς θα είναι η οικονομία, πώς θα είναι η οικολογία, πώς θα είναι όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς όμως μπορούμε να πούμε πώς θα είναι ο κόσμος όταν πάρει τα πράγματα στα χέρια του. Και μπαίνουμε στο τελευταίο κεφάλαιο, το οποίο είναι αντισυμπερασματικό. Αντί να βγάλω εγώ τα συμπεράσματά μου, βάζω κάποια παραδείγματα από τον κόσμο που δεν θα τα έλεγα άμεση δημοκρατία ολοκληρωμένα, αλλά είναι σπόροι στα οποία βλέπουμε πώς θα ήταν κατά κάποιο τρόπο. Ξεκινώντας από την αρχαία Αθήνα, έτσι ένα πολύ παραξηγημένο, μια πολύ παραξηγημένη εμπειρία. Ναι, μεν υπήρχαν τα προβλήματά της, εννοείται υπήρχε σκλαβιά, υπήρχε σεξισμό, πατριαρχία, δεν τα αρνούμε αυτά, αλλά υπήρχε κάτι πολύ σημαντικό εκεί, η ιδέα ότι ένας απλός πολίτης χωρίς κάποιες ειδικές γνώμεις μπορεί να συμμετάσχει στην διαχείριση της κοινωνίας. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου και δεν πρέπει να το παραβλέπουμε ότι γεννήθηκε τέτοια ιδέα. Άλλο παράδειγμα που δίνω είναι κάποιες πόλεις στην Ιταλία, οι αυτόνομες πόλεις στα Μεσαίωνα, όπου επίσης είδαμε πάλι τοπικά συμβούλια μέσα σε αυτές τις πόλεις, γενικές συνελεύσεις, να εξανεμφανίζεται η κλήρωση και υπήρχε, όπως λένε, μία δυσπιστία ο ένας τον άλλον όσο αφορά την εξουσία και βλέπανε να την κοντρολάρουν όσο πολύ περισσότερα μπορεί η ίδια η κοινωνία. Ο κάθε ένας πολίτης να μπορεί να, να έχει ένα έλεγχο στον άλλον όπως τον βάζει σε μία θέση που περιέχει κάποια στοιχεία εξουσίας και γι' αυτό βάλανε πάλι κλήρωση και τα λοιπά. Εννοείται η κομμούνα του Παρισιού είναι ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική εμπειρία κατά τη γνώμη μου που δεν μπορώ να την αφήσω απ' έξω. Επίσης, η εξέγερση στην πόλη του Κβαντζού της Νότιας Κορέας, τη δεκαετία του 80, όπου ο κόσμος εξεγέρθηκε, έδιωξε τις αρχές από μέσα και για μερικές μέρες, για μία εβδομάδα, δύο, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς ήταν, ο κόσμος διαχείριζε την πόλη με άμεσο δημοκρατικές συνελεύσεις, δεν άφησε τα πράγματα να ξεφύγουνε, αυτά που μας λένε ότι αν δεν υπάρχει μια κεντρική εξουσία, ένας κράτος, ένα λεβιαθάν να τα ελέγχει, τα πράγματα θα ξεφύγουνε. Και είναι σημαντικό να πούμε έτσι μια συμβολικότητα ότι αυτή η εξέγερση καταπατήθηκε από το στρατό της Νότιας Κορέας τον Μάη του 68, την ίδια μέρα που το ίδιο συνέβη και στην κομμούνα του Παρισιού. Και περνάω επίσης από την γαλλική, από την ισπανική, το ισπανικό εμφύλιο και τις εμπειρίες τότε. Όπως είπα, πιο σύγχρονα παραδείγματα, η Σαπατίστας, η Ροζάβα, το κίνημα χωρίς γη, το MST στη Βραζιλία, όπου αγρότες καταλαμβάνουν χωράφια και τα διαχειρίζουν από κοινού και δεν είναι ξεκάθαρο πόσοι είναι, που είναι σε αυτό το δίκτυο, αλλά κάποιοι μιλάνε ακόμα και για 2 εκατομμύρια άτομα που είναι μέσα σε αυτό το δίκτυο και μέσα στο οποίο υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια δημοκρατική συνομοσπονδία. Ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα είναι οι κοινότητες Κούνα, που είναι ηφαγενείς, δίπλα στη Παναμά, σε ένα αρχιπελάγο και είναι γύρω στα 70.000 άτομα που και αυτοί είναι αυτοδιαχειριζόμενοι. Βέβαια δεν μπορούμε να μιλάμε ακριβώς για αυτονομία και άμεση δημοκρατία σε όλα αυτά. Υπάρχουν κάποια ζητηματάκια. Αλλά το σημαντικό είναι, κατά τη γνώμη μου και το μάθημα που πρέπει να πάρουμε όλοι, ότι η κοινωνία δεν μπορούμε να περιμένουμε να γίνει ομογενής, πώς θα το πω, να γίνουν όλοι
οι συνθήκες κατάλληλες για μια μεγάλη επανάσταση, για μια μεγάλη αλλαγή. Δεν νομίζω κιόλας, δεν πιστεύω ότι, και δεν νομίζω ότι έχει γίνει ποτέ στην ιστορία ότι μια κοινωνία όλοι θα συμφωνούν σε όλα, ούτε σήμερα όλοι είναι καπιταλιστές, ούτε στην Ισπανία όλοι ήταν αναρχικοί, ούτε στους σαπατίστες όλοι είναι σαπατιστές με την έννοια. Υπάρχουν συντηρητικά στοιχεία και απ' έξω του λέγανε αυτό και στη Μαρίνα Λέντα και στους σαπατίστες και στην Ροζάβα, υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά αυτό είναι το ζήτημα, ότι για να το φτιάξει αυτό το καθεστώς το αμεσοδημοκρατικό, να μπορείς να στήσεις την κοινωνία έτσι ότι όλοι να συμμετάσχουν στις αποφάσεις, πρέπει να αρχίσεις από τώρα και με τους ανθρώπους όπως τους έχεις τώρα και να αυτοεκπαιδευόμαστε όλοι μέσα από αυτή την εμπειρία, οικοδομώντας μια τέτοια κοινωνία, βήμα-βήμα θα ανακαλύπτουμε νέα προβλήματα και νέες λύσεις. Γι' αυτό εγώ είμαι αντιφέτως με κάθε ιδεολογική καθαρότητα και ιδέα ότι πρέπει να περιμένουμε κάποιες ιστορικές συνθήκες ή κάποιες ιδεολογικές, να βλέπουμε κάποια ιδεολογικά σημάδια και πρέπει να συμμορφωθούμε με αυτά. Ναι, με κάποια πράγματα πρέπει να είμαστε απέναντι σε αυτά, αλλά σε όλους αυτούς που λένε ότι άμα δεν βάλεις την ιδεολογία θα μπουν και οι ακροδεξιοί και οι φασίστες κτλ. Εγώ θα απαντήσω και με έναν φιλόσοφο, τον Κάρολ Πόπαρ, ο οποίος για κανένα λόγο δεν είναι ριζοσπαστικός φιλόσοφος, που όμως έλεγε για το παράδοξο της περιεκτικότητας, το οποίο είναι πολύ, πολύ σωστό, ότι για να προστατευτεί μια κοινωνία να είναι περιεκτική και ανοιχτή, πρέπει να βάλει κάποια όρια στο πόσο ανοιχτή είναι και σε αυτούς που θέλουν να αποκλείονται άλλους. Με άλλα λόγια, σε μια πραγματικά δημοκρατική κοινωνία θα είμαστε ανοιχτοί σε όλους, εκτός από αυτούς που θέλουν να αποκλείονται όλοι. Και επίσης το είχε γράψει και σε ένα βιβλίο της για τις Γενικές Συνελεύσεις, Judith Butler, μια φεμινίστρια θεωρητικός και φιλόσοφος της Αμερικής, η οποία έλεγε ότι είναι παράδοξο αυτό που κάποιοι λένε ότι οι φασίστες κάνουν γενικές συνελεύσεις. Κάνουνε και ανοίγουν δημόσιους χώρους. Λέει ότι κάνουνε κάτι, αλλά δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ούτε δημοκρατικό ούτε δημόσιο. Επειδή ο στοχός που τα κάνουνε αυτά είναι να αποκλείουν άλλοι. Κάνουνε κάτι άλλο ή όταν μπαίνουν σε τέτοιες διαδικασίες, μπορούμε να πούμε ότι αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να αλλάξουν το καθεστώς, δηλαδή να αλλάξουν την μορφή, μπαίνοντας μέσα και λέγοντας ότι θα αποκλείσουμε τους Ρωμά, τους γκέι, τους τρανς κτλ. Αυτό που κάνουν είναι αλλάζουν το καθεστώς. Και πρέπει να σκεφτούμε ότι σε μια μεσδημοκρατία θα πρέπει ο κόσμος να αποφασίσει και κάποια δικλείδια ασφαλείας, τα οποία να είναι ένα παραπάνω εμπόδιο να αποφασιστούν αυτά τα πράγματα. Και στη τελική, να το πούμε και αλλιώς. Δεν υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο να σας πει ότι δεν θα υπάρξει ποτέ ανθρώπινο σφάλμα, ο κόσμος δεν θα τρελαθεί και δεν θα αποφασίσει κάτι άλλο. Ακόμα και σήμερα, σε όλους αυτούς που βλέπουν το κράτος ως ο μεγάλος αδελφός, ο οποίος θα μας προστατέψει από την ανθρώπινη τρέλα ή κάτι τέτοιο, ή ανοριμότητα, ο ίδιος αυτός ο κράτος, όλοι αυτοί οι κράτες του κόσμου, μας οδηγούν σε μια κλιματική καταστροφή, από την οποία πλέον είμαστε κοντά στο χρονικό περιθώριο να μην υπάρχει πλέον και επιστροφή και να καταστρέψουμε το πλανήτη και κατά κάποιο τρόπο και την μελλοντική ύπαρξη στο ανθρώπινο είδος. Και πολλά συντάγματα που έχουν πεταχτεί στα σκουπίδια, που έχουν αλλάξει από μία νύχτα, άρα δεν υπάρχει αν κάποιος πάει και πει ότι παιδιά υπάρχει αυτό το σύστημα το οποίο θα μας προστατέψει από το ανθρώπινο λάθος, αυτός είναι σίγουρα απατεώνας, δεν υπάρχει αυτό. Η απόφαση, το ερώτημα είναι πώς θέλουμε να ζήσουμε εμείς, ελεύθεροι ή σε μια ολιγαρχία. Επειδή η ελευθερία δεν είναι ανομία, δεν είναι αυτό που βιώνουμε σήμερα στον ελεύθερο καπιταλισμό, όπως μας λένε ότι το άτομο μπορεί να κάνει τα πάντα. Στη δημοκρατία, όπως είχε πει ο Καστοριάδης, αναφέροντας τον Ρουσό, η άμεση δημοκρατία, η πραγματική δημοκρατία, είναι ο καθεστώς του αυτοπεριορισμού. Δηλαδή όλοι εμείς, ως όριμοι συνειδητοποιημένοι πολίτες, θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να αποφασίσουμε και να βάλουμε τα όρια μας προς το περιβάλλον μας, το κοινωνικό και φυσικό. Θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να μαζευτούμε για να πούμε αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Και με αυτόν τον τρόπο όμως χωρίσουμε και ένα lifestyle, ένας τρόπος ζωής,
μέσα από αυτές οι, από αυτά τα limitations που θα βάλουμε, που θα είναι ένας τρόπος υγιής, δημοκρατικός, οικολογικός. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, είμαστε στη βαρβαρότητα των καπιταλιστικών αγορών σήμερα, των εθνών κρατών, οι οποίοι έχουν υπογράψει χιλιάδες συμφωνίες μεταξύ τους και βλέπουμε που μας έχουν οδηγήσει και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και βλέπουμε τι συμβαίνει με τους μετανάστες εδώ, με τους λαοτικοί άνθρωποι στην Πολωνία, όπου φέτος τώρα, δεν είναι πολύ γνωστό, ανακοινώθηκαν τα πρώτα, οι πρώτες πόλεις και πολιτείες μέσα στην Πολωνία που λέγονται LGBT free zones, δηλαδή πολιτείες όπου απαγορεύονται οι λαοτικοί άνθρωποι και δεν μπορείς να εκδηλωθείς κτλ. Άρα ούτε το κράτος, ούτε η αγορά, η άγρια δύση, όπως την έχουν οι αναρχοκαπιταλιστές λεγόμενοι, μπορεί να μας δώσουν μια υγιή. Το ζήτημα είναι πώς θέλουμε να ζήσουμε σε μια βαρβαρότητα ή στην ελευθερία. Αυτό προς το παρόν. Άμα υπάρχουν ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Γίνεται. Εγώ νομίζω έχει γίνει κιόλας σε κάποιες στιγμές. Πολλές φορές εμείς, επειδή παραπλυνόμαστε από την νεωτερική επικέντρωση στα μεγάλα κλίμακα, όλο ψάχνουμε πόσα εκατομμύρια ζουν εκεί και γίνεται ή δεν γίνεται. Αλλά αυτό που έλεγε και η Κριστίν Ρος όταν είχε έρθει, ο ίδιος ο Μάρξ που το είχε παραδεχτεί για την κομμούνα του Παρισιού, ότι το γεγονός που υπήρξε και λειτουργήσε όπως λειτουργήσε είναι ένα γεγονός ότι ναι, μπορεί να δημιουργηθεί κάτι που να είναι κοντά σε ένα πολίτευμα μεσοδημοκρατική. Δηλαδή εγώ νομίζω γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι και το γεγονός που είναι τώρα πόσα 30 χρόνια είναι Σαπατίστας. Η Ροζάβα τώρα πόσο καιρό κρατάει. Όλα αυτά δεν είναι ολοκληρωμένα, αλλά είναι και αυτό το ζήτημα. Περπατάνε και το βλέπουν αυτό το πράγμα. Εάν θα πετύχει όλα αυτά τα σημεία, άμα θα πάει παραπέρα, είναι άλλη ερώτηση. Αλλά εγώ νομίζω ότι γίνεται. Δεν ξέρω η δικιά σας άποψη τι είναι. Ίσως το ερώτημα είναι αν εδώ γίνεται. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Να διαβάσω κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο του Γιάβορ, γιατί θεωρώ ότι θα βοηθήσουν πολύ να καταλάβουμε, όπως και εγώ κατάλαβα διαβάζοντας το βιβλίο, πόσο καθοδηγημένη είναι η σκέψη μας, οι αμφιβολίες μας, οι αμφισβητήσεις μας, όλα αυτά από τις αντιμαχόμενες, ας το πούμε, μερίδες των ανθρώπων που υποτίθεται θέλουν και αυτοί να αλλάξουν τον κόσμο. Λέει λοιπόν στη σελίδα 67, στην προεισαγωγή του βιβλίου, λέει κάτι πολύ ωραίο ο Γιάβορ. Το να αντιμάχεσαι την επιβολή της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης χωρίς πρόταση εναλλακτικού πολιτικού συστήματος αφήνει άθικτο το υπάρχον σύστημα, το οποίο συνεχίζει να δρά. Το σύστημα δρά και η αντιπολίτευση αντιδρά. Όσοι αγωνίζονται ενάντια στο κακό του πολιτικού αυτού συστήματος, αλλά δεν προσφέρουν εναλλακτική λύση, είναι πολιτικά ανίκανοι και το ανίκανοι στα αγγλικά είναι impotent. Mm. Δηλαδή είναι πολύ βαριά αυτή η λέξη. Όταν λέμε πολιτικά ανίκανοι, φανταστείτε οποιαδήποτε ριζοσπαστικά, επαναστατικά, αριστερά κόμματα, κινήματα, δεν ξέρω εγώ τι, που προσπαθούν να προτείνουν κάτι, αλλά καθίστανται πολιτικά ανίκανοι από τη στιγμή που δεν έχουν να προτείνουν κάτι που να μπορεί να ριζοσπαστικοποιήσει. Να ανοίξει ρογμές δηλαδή σε αυτό το σύστημα. Εγώ ήθελα εδώ να πω ότι στην εκπομπή που έχουμε στο The Press Project, η εκπομπή Αυτολεξή, που είναι ο παραγωγός εκεί, ο Νίκος ο Ιωάννης, αυτή την εκπομπή, και είχε καλεσμένος τώρα την προηγούμενη Παρασκευή τον Αλέξανδρο Σχισμένο για τον
τον Γιώργο του Οικονόμου. Ο Οικονόμου είπε κάτι πολύ σωστό, ότι τον προβληματίζει αυτό ότι τα κινήματα αυτή τη στιγμή, παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, επικεντρώνουν στο αντικαπιταλιστικό, το οποίο είναι ακριβώς κάτι που και εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ. Δράση και αντίδραση. Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να αγκαλιαστούμε όλοι ένα πρόταγμα το οποίο είναι απλά αντί αυτό και να μην προτείνει τίποτα. Και σε αυτούς που λένε ναι, αλλά αυτό το κίνημα με αυτή την ιστορία, πρέπει να θυμηθούμε ότι την δεκαετία του 90, τέλος του 90, αρχές του 2000, το Altermundialist ήταν το κίνημα το παγκόσμιο, αυτό το Seattle κτλ. Αυτοί δηλώνανε ότι άλλος κόσμος είναι εφικτός και μιλάγανε για άλλους κόσμους, δεν μιλάγανε ότι απλά αντικαπιταλισμός. Αυτό είναι ένα πράγμα που δυστυχώς η αριστερά έχει επικεντρωθεί εκεί και νομίζω ότι εκεί αντινατούν τα κινήματα και γι' αυτό το λόγο νομίζω και έχουν τα κοινωνικά κινήματα τελευταία δεκαετία έχουν εγκαταλείψει την αριστερά και τα αριστερά κόμματα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή αυτοί οι ίδιοι αναζητούν κάτι άλλο και το είδαμε στις πλατείες για παράδειγμα, ειδικά εδώ στην Ελλάδα ήταν δυνατό που λέγανε άμεση δημοκρατία τώρα, στην Ισπανία λέγανε δημοκρατία real ya, δηλαδή πραγματική δημοκρατία τώρα, και αναζητάγανε ακριβώς αυτό το πράγμα, τι θα αντικαταστήσει αυτό το καθεστώς, και κάνανε επιδειγματικά γενικές συνελεύσεις απέναντι από τη Βουλή για να πούνε ή αυτό ή αυτό, δεν υπάρχουν κάτι άλλο, και τώρα το κάνουν τα κίτρινα γυλαίκα στην Γαλλία, η οποία επίσης παλεύουν με την κυβέρνηση του Μακρόν για κάποια μέτρα, αλλά δεν λένε απλά θέλουμε κάτι άλλο, ή μάλιστα λένε ότι να καταργηθούν τα νέα μέτρα, αλλά ο τρόπος που το κάνουν είναι μέσα από μια συνομοσπονδία τοπικών συνελεύσεων των κίτρινων γυλαίκων και αρνιούνται κάθε αντιπροσωπεία να στείλουν να συνομιλήσει με την κυβέρνηση του Μακρόν, επειδή λέει δεν συνομιλάμε με εσάς, εμείς μιλάμε στο γαλλικό λαό και μάλιστα οργανωνόμαστε και σας μιλάμε με αυτό το τρόπο, με γενικές συνελεύσεις που συμβαίνουν μία φορά ανά κάθε 2-3 μήνες, μαζευόμαστε εκπρόσωποι από όλο το κίνημα, ανακλητοί κτλ. Κτλ. Να ρωτήσω, ναι. Αυτή η οριοθέτηση που γίνεται με πρόσημο τον αντικαπιταλισμό κινήματα, μπορούμε να το επεκτείνουμε και να δούμε πάλι μια άλλη οριοθέτηση πάλι του μερικού προτάγματος που μπορεί να έχει ένα ταυτοτικό κίνημα όπως τα LGBT κινήματα. Πώς θα είναι. Όπως τα LGBT κινήματα που προτάσσουν ταυτότητα. Ναι, ναι, αυτό ισχύει, όπως και τα αντιυμπεριαλιστικά κινήματα. Είναι όλα αυτά τα κινήματα, όταν δεν του βάζουν, δεν υπάρχει πολιτικό πρόταγμα, είναι πρόβλημα με την έννοια ότι δεν μπορούμε να οραματίσουμε κάτι πέρα από αυτό που πολεμάμε και αυτό μας αφήνει να μην μπορούμε να προχωρήσουμε. Αλλά υπάρχει το άλλο, το προβληματικό δηλαδή, που είναι είμαστε στο φαντασιακό, το κρατικό και το κοινοβουλευτικό και πολλά από αυτά τα κινήματα σκέφτονται με όρους κοινοβουλευτικές και κομματικές, θέλουν μαζικότητα, γι' αυτό προτιμάνε να πούνε κάτι γενικό, αντικαπιταλισμός, LGBTQ rights, και καλά κάνουν που θέλουν τα δικαιώματα τους, εννοείται, αλλά προσπαθούν έτσι να το γενικεύσουν με σκοπό να μαζέψουν πάρα πολύ μάζα. Και εκεί νομίζω είναι το πρόβλημα όμως. Φοβούνται να δώσουν προτάσεις και για να είναι μαζικό το πράγμα σε κάθε σκοπό. Και νομίζω ήταν πολύ καλό αυτό ότι οι πλατείες και τα κίτρινα γυλαίκα τώρα τους διέψευσαν. Ότι μπορείς να θέτεις ένα πρόταγμα και να το παλέψεις αυτό. Και να πω ότι και σε αυτά τα κινήματα και τα δικαιωματικά και στην ΛΟΤΚΙ και σε άλλα κινήματα και δικαιωματικά κτλ. Υπάρχει και μέσα διαμάχη. Δηλαδή, εάν θα το προτείνουμε με κάποιους άλλους όρους ή θα το απλά να ενταχτούμε στο σήμερα. Δηλαδή, υπάρχει και από συντρόφους που έχουμε στη Βουλγαρία οι οποίοι είναι σε αυτή την κοινότητα που έχουν μεταξύ τους συγκρούσεις επειδή κάποιοι το τραβάνε αποκλειστικά στο δικαιώματα να μπορούμε να παντρευόμαστε, ξέρω εγώ. Και οι άλλοι που λένε ότι εμείς πρέπει να οργανωθούμε αλλιώς. Πρέπει να κόψουμε αυτό που προκαλεί αυτό το μίσος απέναντί μας. Και αυτό επίσης είναι και ένα ζήτημα που το βλέπω και με αυτό που λένε στην Αμερική πάρα πολύ για το gun control.
που λένε για τα όπλα ότι πρέπει να τα περιορίζουμε και οπλοκατοχή κτλ. Που ξέρετε εκεί τακτικά σκοτώνονται κάθε μήνα σχεδόν. Μπορεί και κάθε εβδομάδα πλέον να γίνεται αυτό το πράγμα. Μαζικές δολοφονίες γίνονται κτλ. Και εκεί αριστερά, και οι φιλελεύθεροι επίσης, βγαίνουν και λένε ότι πρέπει να κόψουμε τα όπλα, πρέπει κτλ. Κτλ. Και δεν βλέπουν, για παράδειγμα, ότι σε μια Ελβετία η οπλοκατοχή είναι, πλησιάζει per capita αυτό που είναι στην Αμερική. Και παρόλα αυτά, εκεί για δεκαετίες να έχει ένας που έχει πεθάνει από πυροβολισμό όπλου. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Προφανώς είναι και μια αρρωστημένη κοινωνία αμερικάνικη αυτή τη στιγμή, ή βορειοαμερικάνικη. Και αυτά το παραβλέπουν, δεν θέλουν να το συζητήσουν. Ακριβώς επειδή λείπει ένα πρόταγμα, λείπει κάτι να συζητήσουν, ότι γιατί σε άλλες χώρες μπορεί να έχουν εξίσου τόσο όπλο ο κόσμος και να μην σκοτώνεται. Γι' αυτό το λέω και αυτό το πράγμα, και δεν είναι και ακριβώς, το πιστεύω αυτό, αλλά το είχε εκφράσει πρώτα ο Ακίβα Ορ, ένας σύντροφος του Καστοριάντη από το Ισραήλ, ο οποίος ζούσε στη Μεγάλη Βρετανία και έκδιδε εκεί το περιοδικό Solidarity, η αλληλεγγύη, και είχαν κάνει και οι πρώτες μεταφράσεις του Καστοριάντη στα αγγλικά, και αυτός είχε μια μεγάλη διαμάχη με την αριστερά της εποχής του, στην οποία και αυτός, όπως Καστοριάδης, είχε συμμετάσχει μέσα, αλλά το είχε προβληματίσει ακριβώς αυτό, ότι εμείς πάμε να τυπούμε στον καπιταλισμό και δεν προτείνουμε τίποτα και αφήνουμε πολλά ανοιχτά για να καταστραφούμε στο τέλος. Και να... Στο σημείο αυτό τώρα θέλω να διαβάσω τις προτάσεις που κάνει ο Γιάβορ μέσα στο βιβλίο του, οι οποίες είναι πραγματικά ένα εγχειρίδιο για το πώς μπορούμε να φτάσουμε σε μια αμεσοδημοκρατική κοινωνία στην πράξη και στο εδώ και τώρα. Λέει στη σελίδα 28, στο πρώτο κεφάλαιο, το οποίο έχει τίτλο «Απόπειρες για την κοινωνική αλλαγή», στον υπότιτλο του κεφαλαίου 1 αναφέρεται ο εξής τίτλος: «Επαναστατική πράξη και οργάνωση με τρεις στρατηγικές στις παρούσες πολιτικο-κοινωνικές συνθήκες». Με τρεις τρόπους. Πρώτον, χαρτογράφηση και ενίσχυση των κοινωνικών ισοδύναμων, που σημαίνει σε μία ριζοσπαστική οργανωτική δράση όλες οι αυτόνομες δομές που παλεύουν και μάχονται εναντίον της κοινωνικής αδικίας θα πρέπει να δώσουν έμφαση στον αμεσοδημοκρατικό χαρακτήρα τους και στην αλληλεγγύη ανάμεσά τους, μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, έτσι ώστε να απλώνονται ισοδύναμα οι προσπάθειες αυτών που θέλουν να τις καταπολεμήσουν και να τις κατακερματίσουν, εφαρμόζοντας τις τακτικές του κοινωνικού κανιβαλισμού. Απ' την άλλη, πρέπει να διευρύνουν αυτές όλες οι προσπάθειες μέσα στην ίδια την κοινότητα το δίκτυό τους, τις επαφές τους, έτσι ώστε προοδευτικά παραδοσιακές ιδεολογίες ιεραρχικά οργανωμένων δομών που ενισχύουν αυτή την ανισοκατανομή δύναμης μεταξύ αποδέκτη και πομπού, να υποχωρήσουν και όλες αυτές οι δράσεις, τέλος πάντων, που υποτίθεται προσπαθούν να αλλάξουν το υπάρχον σύστημα και τον καπιταλισμό ή να βαδίσουν προς μία ριζοσπαστική ρήξη με αυτή την κατάσταση που ζούμε, θα πρέπει να συντονιστούν και να ενταχθούν σε ένα δίκτυο, υιοθετώντας και ένα από ιδεολογικοποιημένο αφήγημα. Δηλαδή είναι μία πρόταση που θέλει επεξεργασία και μία νέα προσέγγιση πέρα από ιδεολογικές ταυτότητες και δόγματα, που να εστιάζεται σε μία ευρύτερη κοινοτική κουλτούρα και να υποστηρίζει ότι οι πολίτες ως αυτόνομα άτομα μπορούν να εκφράζουν το δικό τους λόγο, να δρούν με τις δικές τους πράξεις μέσα σε ένα πλαίσιο θετικής ελευθερίας και όχι αρνητικής ελευθερίας. Δηλαδή, όχι παραδίδοντας το δημόσιο χώρο στις καθεστωτικές, ας πούμε, δυνάμεις,
επειδή τους επιτρέπουν να δρούνε και να ενεργούν ελεύθερα. Που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν μέσα στις δράσεις όλες μία αλληλεπίδραση ανάμεσά τους, ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη τις δημοκρατικές ιδέες μέσα σε ένα αντιεξουσιαστικό πνεύμα. Έτσι ώστε οι παραδοσιακές ιδεολογικές προσεγγίσεις, όπως ας πούμε την προσέγγιση μεταξύ εργάτη κεφαλαίου ή των καπιταλιστών μεταξύ της σχέσης αστών και κράτους, που μετατρέπει τον πολίτη σε υποκείμενο και όχι σε ενεργών πολιτικών, έτσι ώστε να μπουν κάποια ρήγματα στον κοινωνικό κατακαιρματισμό και στον πολιτικό σεκταρισμό. Μπορώ να τα επεξηγήσω λίγο καλύτερα? Μπορείς να τα πεις καλύτερα σίγουρα. Αλλά περίμενε να πω και το τρίτο σημείο. Το ποιος θα διαχειρίζεται την εξουσία με έναν μη ιεραρχικό τρόπο. Πρέπει να απαντηθεί δηλαδή αυτό και το τρίτο ερώτημα. Ποιος θα έχει την κατοχή της δύναμης σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο. Αυτό το ερώτημα θέτει μια πρόκληση στην οργανωτική δομή της όποιας ριζοσπαστικής δράσης κάθε συλλογικότητας. Οπότε μιλάμε και για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσα στις ίδιες τις συλλογικότητες, που αν δεν υπάγονται σε αυτοθεσμημένους κανόνες, αυτό εμποδίζει σε μεγάλο βαθμό και την δράση τους και την επαφή τους με την κοινωνία, με ιδεολογικές αναφορές σε αφηρημένα ιδεώδη, που αποτελούν ευχολόγιο, αλλά στην πράξη θα αποδεικνύονται ότι η αποτελεσματικότητά τους είναι μηδενική, εάν επαφίονται στην εθελοντική εφαρμογή των μελών τους κλπ. Οπότε μιλάς εσύ τώρα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω ότι για το πρώτο κομμάτι που λέει για χαρτογράφηση κινήσεων και το μόνο από τα κάτω, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια ρήξη εδώ με τα παραδοσιακά κινήματα, οι οποίοι προσπαθούσαν αυτοί να δημιουργήσουν τις συνθήκες για αλλαγή κτλ. Εγώ όμως έχω έρθει σε μια σκέψη πολλά χρόνια τώρα, που βλέπω ότι η ίδια η κοινωνία πολλές φορές παράγει τέτοια πράγματα. Για παράδειγμα, υπάρχουν δίκτυα δίκτυα οι οποίοι συνδέουν παραγωγή με τους καταναλωτές άμεσα και κόβουν τους μεσάζοντες και τα λοιπά. Υπάρχουν γενικές συνελεύσεις σε γειτονιές οι οποίοι δεν απαραίτητα αυτοπροσδιορίζονται ως εναλλακτικά προτάγματα στο κράτος ή στο κεφάλαιο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος πολλές φορές προσπερνά αυτά τα κινήματα και εγώ νομίζω ότι πρέπει τα πολιτικά ιδεολογικά κινήματα και νομίζω η μεγάλη ερώτηση είναι εμείς να εμπλακούμε με αυτές οι κινήσεις, με αυτές τις εκφράσεις της κοινωνίας για άμεση δημοκρατία και για περισσότερη για αυτονομία κοινωνική και ατομική. Νομίζω ότι πρέπει να στραφούμε σε αυτά, επειδή η κοινωνία σε πολλές στιγμές έχει προσπεράσει τα παραδοσιακά κόμματα, οργανώσεις κτλ. Και το κομμάτι την ιδεολογία είναι αυτό το πράγμα, ότι η ιδεολογία δεν πρέπει να την μπερδεύουμε με τη φιλοσοφία, με την πολιτική ή με τα προταγματικά οράματα. Πρέπει να σκεφτόμαστε πέρα από αυτό. Και πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να σπάσουμε και την κυρίαρχη ιδεολογία, η οποία μας μιλάει ότι την κρατική, η οποία μας λέει και οι φιλελεύθεροι ότι έχουμε μία αρνητική ελευθερία, με την έννοια ότι είμαστε ελεύθεροι στο βαθμό ότι κανείς δεν θα μας ενοχλήσει, αλλά εμείς δεν μπορούμε να δράσουμε. Πρέπει να πούμε ένα τέλος σε τέτοιου τύπου ελευθερίες αρνητικές. Εμείς είμαστε με τη θετική, την πραγματική ελευθερία, δηλαδή η ελευθερία εμείς να δράμε, να είμαστε αυτοί που μπορούν
χωρίς κάποια εξεντίκευση να συμμετέσχουμε στις αποφάσεις που μας αφορούν. Και το τελευταίο είναι για το ζήτημα της εξουσίας. Τώρα στα αγγλικά υπάρχουν δύο λέξεις, είναι authority και power, κάπως εξουσία και δύναμη, αλλά είναι διαφορετικό η δύναμη. Υπάρχει ένα θέμα, ειδικά στα ελευθεριακά και αντιεξουσιαστικά κινήματα, υπάρχει ένας φόβος από αυτή τη λέξη. Αλλά για παράδειγμα ο Καστοριάδης και ο Μπούκτσιν στο προχωρημένο στάδιο της σκέψης του, που λένε ότι ακόμα και σε μια κοινωνία αταξική, ας το πούμε έτσι, μη κρατική κτλ., πάλι θα υπάρχει μια μορφή εξουσία. Δεν θα μπορούν κάποια πράγματα, δεν θα μπορούν να συμβαίνουν. Αυτό που έλεγα πριν για το αυτοπεριορισμό, που το βρίσκουμε από το Ρουσό και μέχρι του Καστοριάδη. Κάποια πράγματα δεν θα είναι δεκτά. Θα τα αποφασίσει ο κόσμος. Θα πει ότι κάνουμε αυτά τα πράγματα, αυτό σημαίνει όμως δεν κάνουμε άλλα πράγματα. Αυτό είναι μια μορφή εξουσία. Απλά δεν είναι καταπιεστική, δεν είναι ιεραρχική. Είναι η εξουσία των από τα κάτω. Δηλαδή, οι Σαπατίστας όταν με πρωτοβουλία γυναικείων ομάδων αποφάσισαν ότι κόβουμε το αλκοόλ στις κοινότητές μας, έπρεπε αυτό να τηρηθεί. Και όσοι στην αρχή τους πιάνανε να πίνουν αλκοόλ και τα λοιπά, υπήρχαν κυρώσεις, αυστηρές ποινές για αυτοί που παραβιάζανε. Δεν ήταν όμως κάποιος ή μια μειοψηφία που πήρε αυτή την απόφαση, ήταν τα γυναικεία κινήματα εκεί, το κατέφεσαν σε διάφορες συνελεύσεις σε όλο το δίκτυο του Σαπατίστα και ο κόσμος το δέχτηκε. Ή τουλάχιστον μια μεγάλη πλειοψηφία είπε ότι δεν θα το κάνουμε αυτό. Οι γυναίκες έχουν δίκιο, λένε ότι εδώ οι άντρες μας δέρνουν όταν πίνουν, κάνουν πράγματα που δεν είναι δεχτά και πρέπει αυτό να κοπεί. Και κόπηκε. Γιατί επειδή υπήρχε μια κοινή διαχείριση στην εξουσία. Η εξουσία δεν ήταν κάτι απομακρυσμένο, δεν ήταν ούτε στα χέρια ένα κομματικό ελίτ, ούτε σε ένα κράτος, ούτε σε κάποιους τεχνοκράτες, ούτε στους αυτούς που ξέρουν. Είναι αυτοί οι ίδιοι που βιώνουν αυτά τα προβλήματα, μαζεύτηκαν και την άσκησαν την εξουσία. Και εγώ αυτό νομίζω πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας, ότι μια τέτοια κοινωνία δεν θα είναι απολύτως ελεύθερη με την έννοια ότι ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει, αλλά θα είναι ελεύθερη με την έννοια ότι είμαστε εμείς που θα αποφασίζουμε τους κανόνες, οι οποίοι θα ρυθμίζουν την κοινωνία και θα μπορούμε εμείς να καταθέτουμε αιτήματα για τα να αλλάζουμε ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε συνέλευση έρχεται κτλ. Ας το θέσουμε τώρα. Έχουμε τις απόπειρες για την κοινωνική αλλαγή, τη συζητάει ο Γιάβορος στο πρώτο κεφάλαιο. Βάζοντας, ας πούμε, σαν προϋπόθεση αυτούς τους τρεις όρους, το να ξεπεραστούν, δηλαδή τη χαρτογράφηση και την ενίσχυση των κοινωνικών ισοδύναμων που αντιτίθενται στο σύστημα, το να απαλλαγούμε από ιδεολογικοποιημένα αφηγήματα του παρελθόντος και στο να απαντήσουμε στο κρίσιμο ερώτημα το ποιος θα διαχειρίζεται την εξουσία και το πώς μέσα σε κάθε ριζοσπαστική δράση της κάθε συλλογικότητας. Στο κεφάλαιο δεύτερο αναφέρεται, στο δεύτερο, στη δημοκρατική κοινωνία. Ας πούμε, στη σελίδα 38 έχω προλάβει να μεταφράσω κάποια αποσπάσματα, γι' αυτό σας τα διαβάζω έτσι επιλεκτικά κάποια κομμάτια. Είναι μέσα στην τρέχουσα εποχή της καπιταλιστικής νεωτερικότητας, όπου η συνειδητή ουσία της πολιτικής υποβαθμίζεται από τις αγορές και τις γραφειοκρατίες που έχουν καταλάβει όλη την εξουσία στο κοινωνικό πεδίο. Είναι φανερό πως, όπως και σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, αναφέρεται εδώ στον Αριστοτέλη, ότι η πολιτική είναι μια ευγενής δραστηριότητα όπου οι άνθρωποι αποφασίζουν για κανόνες και νόμους που θα ακολουθούν και βάσει των οποίων θα επιδιώκουν συλλογικούς στόχους. Είναι φανερό πως αυτός ο ορισμός απηχεί στην ουσία ουσιαστικό περιεχόμενο για την άμεση δημοκρατία με γνώμονα την ελευθερία, δεδομένου ότι αυτή η ίδια η επιδίωξη της κοινωνικής και ατομικής ελευθερίας εξαρτάται από αυτήν την ίδια την έννοια της αυτοθέσμησης. Δηλαδή εδώ πέρα αυτό συζητάμε, ότι η ελευθερία σε μια πραγματικά δημοκρατική κοινωνία έχει αυτή την έννοια της αυτοθέσμησης. Δεν έχει την έννοια ούτε της ασυδοσίας, ούτε ότι κάποιος περιορίζεται ή καταπιέζεται μέσω όντας μέλος αυτής.
Άρα αυτός ο ορισμός, όπως και η Χάννα Άραντ το διατυπώνει, φανερώνει ότι η επιδίωξη της ελευθερίας εναντίον κάθε τυραννίας καθορίζει την ίδια την έννοια της πολιτικής. Αυτά είναι λίγο φιλοσοφικά θέματα, αλλά στην πράξη τα πράγματα είναι, νομίζω, πολύ πιο εύκολα. Δεν είναι τόσο δύσκολα. Ας πούμε, στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται... Όχι, είμαστε ακόμα στο δεύτερο κεφάλαιο. Στη δημοκρατική κοινωνία, πώς, ας πούμε, θα μπορούσε να λειτουργήσει μέσα σε μια μεσοδημοκρατική κοινωνία το πρόταγμα της οικολογίας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της άμεσης δημοκρατίας είναι και η προσπάθεια επανένωσης του ανθρώπου με τη φύση. Αντίθετα, ο καπιταλισμός βλέπει το περιβάλλον ως ξεχωριστό από την κοινωνία και ως τομέα υποκείμενο στην εκμετάλλευση και την κυριαρχία. Παρά αυτή την παραπλανητική άποψη για την υπεροχή του ανθρώπου πάνω στη φύση, όπως την ορίζει ο Καστοριάδης ως ψευδοκυριαρχία, ο άνθρωπος εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις εύθραστες συνθήκες όλου του πλανήτη. Για το λόγο αυτό, οι μεσοδημοκρατικές κοινωνίες και η κοινωνική απελευθέρωση συνδέεται ηθικά και δεοντολογικά με την οικολογία. Αυτό πρέπει να τονιστεί σε αντίθεση με την περιβαλλοντική συνείδηση που προπαγανδίζει ψευδεπίγραφα ένα κατά βάση οικοκαταστροφικό σύστημα. Στο κεφάλαιο 3... Να πω κάτι για την οικολογία και τη δημοκρατία. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια άμεση σχέση μεταξύ οικολογία και δημοκρατία και στο επίπεδο... πώς να το πω, σε ένα επίπεδο ότι στη δημοκρατία ο άνθρωπος ως άτομο έχει μία άμεση επαφή με το κοινωνικό του περιβάλλον. Το ίδιο γίνεται στην οικολογία, βάζει τον άνθρωπο σε μία άμεση σχέση με το φυσικό περιβάλλον και επίσης πάλι κοινή ρίζα είναι το ζήτημα του αυτοπεριορισμού. Όπως είναι στη δημοκρατία, βάζει τον άτομο να αυτοπεριοριστεί στη σχέση του με τους υπόλοιπους συνανθρώπους του, έτσι στην οικολογία μιλάμε για αυτοπεριορισμό, δηλαδή η ανθρωπότητα αυτοπεριορίζει τη δραστηριότητά της σχετικά με το περιβάλλον. Και είναι μια σκέψη του Καστοριάδη που είχε πει ότι η τεχνολογία ως τεχνολογία και η επιστήμη ως επιστήμη έχει ως σκοπό να μας δώσει απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις που θέτουμε. Ακόμα και άμα αναζητήσουμε στην επιστήμη μια απάντηση πώς να καταστρέψουμε το πλανήτη, η επιστήμη ως επιστήμη πρέπει να μας το δώσει. Αυτή είναι η δουλειά της. Δεν σημαίνει ότι είναι κακιά η επιστήμη, απλά αυτή είναι η δουλειά της και κάνει καλά τη δουλειά της. Η ερώτηση όμως που φέτει η οικολογία είναι πολιτικό, το εάν πρέπει να καταστρέψουμε το πλανήτη, αν πρέπει να βάλουμε την επιστήμη σε αυτό, να υπηρετεί αυτό το σκοπό ή το άλλο σκοπό. Δηλαδή να περιορίσουμε την αναζήτησή μας την επιστημονική στο τάδε πεδίο και να αναζητήσουμε άλλο. Εγώ εκεί νομίζω είναι το κλειδί, δεν είναι... όσο αφορά την οικολογία. Η οικολογία δεν είναι επιστημονικό τομέα, είναι βαθιά πολιτικό. Και εκεί νομίζω πολλοί το πατάνε σήμερα, τι πατάνε οι περιβαλλοντικά κινήματα που απλά προσπαθούν να πούνε ότι πρέπει να γίνουν αυτά, το λεγόμενο πράσινο καπιταλισμό κτλ. Που κάπως είναι στα πλαίσια του σήμερα, του σημερινού σύστημα. Και σου λέω ότι πρέπει απλά αυτό να το μειώσουμε, το άλλο να το αυξήσουμε για να λυθούν όσο μπορεί τα προβλήματα. Ενώ η κοινωνική οικολογία λέει ότι πρέπει να αποφασίσουμε αν θα κάνουμε κάποια πράγματα ή αν πρέπει να τα αφήσουμε για να κάνουμε κάποια άλλα. Στη σελίδα 42, αντιπρόσωποι και υποψήφοι. Στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, που ο Καστοριάδης αποκαλεί ως μία παροδία δημοκρατίας, τη θεωρεί, ο πολίτης χειραγωγείται και υποβιβάζεται σε παθητικό αποδέκτη υποσχέσεων για υλοποίηση προηλυμένων αποφάσεων.
και αποφάσεις οι οποίες τέλος πάντων διακοινώνονται μέσα από τους επίσημους διαχειριστές της κοινής γνώμης, συνήθως τα ΜΜΕ. Στην άμεση δημοκρατία δεν υπάρχουν αντιπρόσωποι, οι πολίτες συμμετέχουν στη διαχείριση των κοινωνικών υποθέσεων που τους αφορούν, χωρίς διαμεσολαβητές. Παραδείγματος χάρη, όπως είναι τα πολιτικά κόμματα. Ενώ η άμεση δημοκρατία δεν έχει αντιπροσώπους, έχει εντολοδόχους που ψηφίζονται ή κληρώνονται και αποφασίζεται η συνεργασία τους με άλλα περιφερειακά ή δημοτικά συμβούλια με σκοπό τον συντονισμό των δράσεών τους. Οι εντολοδόχοι είναι ανακλητοί και ο ρόλος τους είναι να μεταφέρουν τις αποφάσεις των τοπικών τους συνελεύσεων στα περιφερειακά συμβούλια. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Claude Lefort, εδώ πέρα δηλαδή κάνει μία αντιπαράθεση στο επίπεδο το πόσο δημοκρατικό μεταξύ άμεσης δημοκρατίας όπου αποφασίζουν οι πολίτες για τις υποθέσεις τους και της δημοκρατίας της αντιπροσωπευτικής όπου διαμεσολαβούνται υποτίθεται οι υποθέσεις των πολιτών μέσω των κομμάτων. Αυτό διαπραγματεύεται σε αυτό το κομμάτι στο κεφάλαιό του ο Γιάβορ με τίτλο «Αντιπρόσωποι και υποψήφιοι». Αντιπρόσωποι και εντολοδόχοι μάλλον. Delegates στα αγγλικά. Υποψήφιοι εντολοδόχοι. Οι οποίοι εντολοδόχοι από κάθε γενική συνέλευση, κάθε κοινότητας, η οποία μπορεί να είναι η μικρότερη κοινότητα που λειτουργούσε και στην αρχαία Αθήνα, ήταν πληθυσμιακά από 30.000 ως 50.000 άτομα. Από κάθε κοινότητα υπάρχουν υποψήφιοι εντολοδόχοι, οι οποίοι είναι ανακλητοί, κληρώνονται ή ψηφίζονται και αυτό γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη της κοινότητας σε αυτή τη διαδικασία και εμπειρία του να δέχονται να παίρνουν αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση με τον σκοπό να τις υλοποιήσουν και να τις διευθετήσουν. Και όπως γράφει ο Καστοριάδης σε άλλο τώρα κεφάλαιο, στη σελίδα 47, το να αποφασίζεις σημαίνει μόνο να αποφασίζεις για τον εαυτό σου σε ένα αληθινά δημοκρατικό σύστημα. Και όταν οι αποφάσεις παίρνονται σε τοπικό επίπεδο, από τοπικές κοινωνικές συλλογικότητες, όπως σε έναν δήμο ή σε μία κοινότητα, σε αυτό το επίπεδο οι άνθρωποι μπορούν να είναι ενεργοί πολίτες, είναι εξοικειωμένοι με τις υποθέσεις που τους αφορούν σε επίπεδο γειτονιάς, κοινότητας και δήμου, έτσι ώστε να έχουν την πλήρη δικαιοδοσία της λήψης των αποφάσεων, αλλά και την ευθύνη της εφαρμογής τους. Φυσικά είναι δυνατή και η αλληλοβοήθεια συνεργασία και μεταξύ γειτονικών αυτόνομων κοινοτήτων σε μία ομοσπονδία σε επίπεδο περιφέρειας, όπου οι κοινότητες δεν στερούνται την αυτονομία τους και τέτοια παραδείγματα είναι αρχές μεσαιωνικές πόλεις, στις αρχές ελληνικές πόλεις, όπου γίνανε διάφορες συνεργασίες ανάμεσα σε αυτές. Δίνει κάποια παραδείγματα συνεννόησης μεταξύ αυτόνομων κοινοτήτων, όπου δεν απειλήθηκαν τέλος πάντων, η αυτονομία και ο αυτοπροσδιορισμός της κάθε κοινότητας. Εδώ ο Γιάβορ, άμα το δω εγώ λίγο έτσι από μακριά, είναι πάρα πολύ καλά γραμμένο το βιβλίο. Εγώ έχω κάνει μία απόπειρα, είναι η πρώτη απόπειρα μετάφρασης του κειμένου. Είναι σπεσμένη, δεν είναι διαβασμένη και καλοκτενισμένη μετάφραση. Αλλά προσπαθεί, φέρνει και το καταφέρνει πάρα πολύ καλά σε αντιπαράθεση όλο το οργανωμένο σημερινό αντιπροσωπευτικό σύστημα και κάθε δομή του και κάνει παράλληλα σύγκριση με το μεσοδημοκρατικό τρόπο οργάνωσης μιας κοινωνίας. Για να μην πω με ένα μεσοδημοκρατικό πολίτευμα, γιατί εντάξει, εκεί δεν έχουμε διαμορφώσει ακόμα
Τέλος πάντων, περιγράφεται, δεν έχουμε διαμορφώσει ακόμα αυτό το φαντασιακό σε ένα τέτοιο μεγάλο βαθμό, σαν να μιλάμε σήμερα για μεσοδημοκρατικό πολίτευμα και να εννοούμε όλο αυτό το πράγμα που λέει ο Γιάβορ εδώ μέσα. Ο Γιάβορ το περιγράφει αυτό το μεσοδημοκρατικό πολίτευμα πάρα πολύ καλά. Το φέρνει σε άμεση αντιπαράθεση με αυτό το πολίτευμα που αποκαλείται κοινοβουλευτική δημοκρατία, το συγκρίνει, και βάζει δίπλα σε κάθε αντίστοιχα καθεστωτικό, να το πω εγώ, καπιταλιστικό θεσμό, αντιπαραθέτει πολύ εύστοχα τις αντίστοιχες δομές, οργανωτικές δομές, ενός αμεσοδημοκρατικού, μιας αμεσοδημοκρατικής κοινωνίας. Μιας της οργάνωσης, μιας αμεσοδημοκρατικής κοινωνίας, και δείχνει σε τι βαθμό και πολύ εύστοχα σε τι βαθμό αυτό είναι εφικτό, εάν επικοινωνήσουμε τις ιδέες αυτές μεταξύ μας σε επίπεδο κοινοτικό, σε επίπεδο πολιτικό, σε επίπεδο μη ιδεολογικό, βάλεγα, δηλαδή σε επίπεδο επαναστατικό ουσιαστικά, γιατί πρόκειται για μία επανάσταση. Αυτή είναι η πρόταση. Η πρόταση είναι μία επαναστατική ρήξη με τον καπιταλισμό και με το υπάρχον μη δημοκρατικό θεσμημένο ως δημοκρατικό πολίτευμα. Και εγώ θα έλεγα ότι σήμερα το καθεστώς είναι έτσι δομημένο, η κοινωνία, ότι εχθρεύει οτιδήποτε δημοκρατικό. Και θα σας πρότεινε ένα άλλο βιβλίο που υπάρχει στα ελληνικά, το «Μίσος για τη δημοκρατία» του Ζακ Ρανσιέρ, ένα σπουδαίο βιβλίο, που ο ίδιος περιγράφει πως οτιδήποτε δημοκρατικό προκύπτει, πραγματικά δημοκρατικό, όλοι οι θεσμοί το εχθρεύουν. Δηλαδή, γι' αυτό το λόγο μπορούμε να δούμε κάποια δημοψηφίσματα, επειδή δεν είναι πραγματικά δημοκρατικά. Για παράδειγμα, μια κλήρωση είναι πολύ περιορισμένη. Οι γενικές συνελεύσεις επίσης είναι πάρα πολύ περιορισμένοι. Για παράδειγμα, στη Νέα Αγγλία, στην Βόρεια Αμερική, ακόμα υπάρχουν γενικές συνελεύσεις, τα λεγόμενα New England Town Hall Meetings, απλά έχουν τόσο πολύ αποδυναμωθεί η εξουσία που κατέχουν αυτοί, που έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο παροντία, συμβουλευτικό εντελώς, όπως είναι και κάποια καντόνια στην Ελβετία, που επίσης υπάρχουν μέχρι και σήμερα γενικές συνελεύσεις που ο κόσμος μπορεί να μαζεύεται, αλλά δεν το κάνει μαζικά, ακριβώς επειδή έχει χάσει εξουσία που κάποτε αυτές οι παραδοσιακές δομές είχαν. Και αυτό πολλές φορές μας το δείχνουν και με δάχτυλο αυτοί που υποστηρίζουν το σύστημα όπως είναι εντομημένο σήμερα και μας λένε, βλέπετε, ο κόσμος δεν θέλει να συμμετέχει. Η πραγματικότητα, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι δεν το κάνει, επειδή δεν βρίσκει νόημα σε τέτοιες συνελεύσεις που, ή δημοψηφίσματα που έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, που ο κόσμος πραγματικά δεν αποφασίζει κάτι. Και νομίζω το ίδιο συμβαίνει σιγά σιγά και με τις εκλογές. Έχουν φτάσει σε όλο τον κόσμο, έχουν φτάσει ρεκόρ παντού, η αποχή ήταν και στην Αμερική στις τελευταίες εκλογές, που όλα ακούγαμε πόσο πήρε ο Τραμπ, πόσο πήρε η Χίλαρη, η πλειοψηφία ήταν με τη Χίλαρη, αλλά δεν ξέρουμε, λίγοι το λένε ότι η αποχή ήταν μεγαλύτερη από ποτέ, επειδή ο κόσμος είχε από τη μία έναν ακροδεξιό κλόν και από την άλλη ένα πρόσωπο το καταστημένο όσο δεν πάει. Και ο κόσμος προτίμησε να πάει να παίξει γκολφ, όσοι είχαν πιο πολλά λεφτά, να πάνε για ψάρεμα άλλοι, να πάνε τρίτη να κάτσουν σπίτι του να δουν ταινία ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο είναι, κάποιοι λένε ότι σημαίνει ότι ο κόσμος έχει γίνει πιο πολιτικ, και μπορεί να έχουν και ένα δίκιο. Αλλά το γεγονός που κάποιος βρίσκει πιο πολύ νόημα στο να πάει να πίνει μπύρα ή να βλέπει τηλεόραση σπίτι του ή να κάνει οτιδήποτε άλλο παρά να πάει να ψηφίσει, είναι πολύ βαθιά πολιτικό ζήτημα και δείχνει την κατάρρευση, την πλήρη του κοινοβουλευτικό σύστημα πλέον. Και ειδικά σε χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, το βλέπουμε αυτό να φτάνει στη Βουλγαρία, η αποχή φτάνει πλέον τα 70%, στη Σλοβακία έχει φτάσει στις τελευταίες εκλογές στα 80%,
Και εννοείται, εμείς δεν ακούμε για, για αυτούς τους αριθμούς, ακούμε τα 30% του τάδε κόμμα και 40% ή το 20% του είναι άλλη κόμμα, το άλλο κόμμα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος δεν το πιστεύει, ειδικά στο ανατολικό μπλοκ, που ο κόσμος έχει βιώσει 40 με 50 χρόνια του κρατικού σοσιαλισμού και άλλα τόσα πλέον κουντεύει ο ελεύθερος καπιταλισμός που μας είχαν υποσχεθεί και ο κόσμος πανηγύριζε όταν άλλαξε το καθεστώς και μετά από 30 ή 40 ανάλογα σε ποια περιοχή ο κόσμος λέει ότι στην ουσία δεν άλλαξαν πολλά, παραμένει ένα ελίτ από πάνω και εμείς παραμένουμε άφωνοι από κάτω και με κανέναν τρόπο έκφρασης και έλεγχο σε οτιδήποτε. Και άκουσε τώρα λίγο πόσο ωραία κολλάει στη σελίδα 58 που αναφέρει ατομικότητα και δημοκρατία. Ό,τι σας διαβάζω είναι μετάφραση από το βιβλίο του Γιάβορ, δεν είναι τίποτα δικό μου, είναι αυτούσιο. Τα λάθη της μετάφρασης είναι δικά μου όμως. Λοιπόν, σύμφωνα με τον William Godwin, ο πατέρας του αναρχισμού, θεωρητικά ο πατέρας του αναρχισμού. Το ιεραρχικό καθεστώς επιδιώκει να υπονομεύσει την ανάπτυξη και τη ζωτικότητα του υποκειμένου παύλα πολίτη, συντηρώντας τον σε μια κατάσταση ημιπαιδικότητας. Τα άτομα μέσα σε τέτοιες κοινωνίες έχουν ενσωματώσει τη σιωπηρή πίστη, την τυφλή υποταγή στην εξουσία, τον δειλό φόβο, τη δυσπιστία στη λαϊκή εξουσία και ακόμη έχουν αναπτύξει συναισθήματα ασημαντότητας. Είναι η περιγραφή της ψυχολογίας του είτε ψηφοφόρου ενός κόμματος, είτε του αυτού που απέχει και δεν καν πάει να ψηφίσει. Έτσι. Και οι δύο έχουν αυτή την ψυχολογία που περιγράφεται, δεν ξέρω τι φωνή περιγράφει εδώ ο Γιάβορ. Η αληθινή δημοκρατία από την άλλη πλευρά αποκαθιστά στον άνθρωπο μια συνείδηση υψηλής αξίας, τον διδάσκει με την απουσία της εξουσίας και της καταπίεσης να ακούει μόνο τις προτάσεις του λόγου, της λογικής του, δηλαδή της δικής του σκέψης. Του δίνει την εμπιστοσύνη να αντιμετωπίζει όλους τους άλλους ανθρώπους με ειλικρίνεια και απλότητα και τον αναγκάζει να μην τους θεωρεί πια, το αναγκάζει τώρα είναι μετάφραση το αγγλικό κείμενο, έτσι, και τους αναγκάζει τους οθεί να μην θεωρεί πια τους συνανθρώπους του εχθρούς. Να μην νιώθει ότι απειλείται από τα άλλα μέλη άλλων κοινωνικών ομάδων ή τάξεων. Ναι, επειδή ανοίγεται στην άμεση δημοκρατία ανοίγεται ο δημόσιος χώρος και ο κόσμος συμμετέχει ενεργά πλέον, δεν είναι... Άρα κοινωνική υποχωρούν αυτές αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή τα οποία μας κάνουν να είμαστε προκατηλημένοι απέναντι σε κάποιον άλλο. Είναι ατομικισμός ο οποίος μας οδηγεί σε αυτό. Για παράδειγμα, η μεγαλύτερη ξενοφοβία είναι στην Πολωνία και στην Ουγγαρία. Και παραδόξως αυτές είναι οι χώρες που έχουν βιώσει το μικρότερο κομμάτι της μεταναστευτικής λεγόμενης κρίσης αυτή τη στιγμή. Ενώ χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν δείξει πολύ περισσότερη κατανόηση προς τους πρόσφυγες. Είναι μεγάλο παράδοξο αυτό και είναι ακριβώς αυτή η άγνοια, αυτός ο φόβος, αυτός ο ατομικισμός πολίτες της Ουγγαρίας και της Πολωνίας που δεν έχουν δει με τα μάτια τους μετανάστες με τη στιγμή που είναι κλεισμένοι στα κουτάκια τους, στα σπίτια τους και έχοντας επαφή μόνο με τη τηλεόραση και με τις ειδήσεις αναπτύσσονται έναν φόβο ο οποίος δεν είναι πραγματικός. Και μας λέγανε παιδιά από τα κίτρινα γυλαίκα που είχαν έρθει πέρσι εδώ για κάποιες εκδηλώσεις στην Ελλάδα και συζητάγαμε, μας λέγανε πως ναι, υπάρχουν δεξιά στοιχεία στα κίτρινα γυλαίκα. Όχι οργανωμένα, όχι κομματικά, αλλά οι ψηφοφόροι που μπορούν να ψηφίζουν και το εθνικό μέτωπο κτλ. Αλλά μας είπαν ότι δεν μπορούμε να τους διώξουμε, επειδή είναι ένα λαϊκό πραγματικό κίνημα. Ο κόσμος είναι στον δρόμο. Δεν μπορείς εσύ να πηγαίνεις και να λες σύνδεφε, δεν είσαι καλοδεχούμενος. Λέει η ακροδεξιά ως κόμματα και οργανωμένα έχει εκδιωχτεί από τον κόσμο. Επειδή δεν θέλουν σωτήρες και κόμματα. Αλλά ψηφοφόροι σίγουρα υπάρχουν και μας το είπαν και ήδη. Αλλά λένε ότι συμμετέχοντας μέσα σε αυτό το κίνημα και μέσα σε αυτές τις δομές δημοκρατικές, τις συνελεύσεις και τα συμβούλια, μας έλεγε πως κοινωνικοποιούνται αυτοί, αλλά και επίσης χάνονται
αυτά τα προβλήματα που παράγονται από τη τηλεόραση, από τις κυβερνήσεις, δηλαδή η ξενοφοβία πλέον αρχίζει σε αυτό το επίπεδο να χάνει την δύναμη που είχε και μας έλεγε πώς αυτοί οι άνθρωποι τώρα, ψηφοφόροι του Εθνικού Μετώπου, συνυπάρχουν μέσα σε αυτές τις συνελεύσεις με αναρχικούς, με αλγερινούς μετανάστες, ακόμα και με σοσιαλιστές από άλλα κόμματα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον πώς αυτές οι δυναμικές εξελίζονται σε αυτή την κατάσταση, όταν τους βάζεις να συμμετάχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και να συζητάνε τα πραγματικά προβλήματα που βιώνουν αυτή τη στιγμή στη ζωή τους και όχι κάπου αλλού, όπως είναι, όπως είπαμε και πριν, Πολωνία και Ουγγαρία. Στη σελίδα 62 είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο ακόμα, το δημοκρατικό άτομο, γράφει ο Γιάβορ, με υπότιτλο «Ψυχή και δημοκρατία». Κάθε μεμονωμένη ιστορία του ατόμου συσσωρεύεται καθ' όλη τη ζωή του και παράγει την αντανακλαστικότητα και τη σαφήνειά του. Τα αντανακλαστικά του δηλαδή, τα οποία σε εμάς είναι ημικαταστραμμένα, έτσι δεν μου πείτε ότι έχουμε αντανακλαστικά ατομικότητας. Αυτά τα δύο συστατικά λοιπόν, η σαφήνεια, δεν είμαι μπερδεμένος, σκέφτομαι αυτό που σκέφτομαι, το αντιλαμβάνομαι και το σκέφτομαι ελεύθερα μόνος μου. Αυτό σημαίνει η σαφήνεια, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Και η αντανακλαστικότητα, πώς αντιδράς σε κάτι το οποίο σε καθυλώνει. Αυτά τα δύο συστατικά, σύμφωνα με τον Καστοριάδη, διαμορφώνουν την ανθρώπινη ατομικότητα. Αν δεν τα έχεις δηλαδή αυτά τα δύο, δεν υπάρχει ατομικότητα. Και λέει, σε αντίθεση με τα αυταρχικά καθεστώτα που προσπαθούν αυτή την ατομικότητα να την διαμορφώσουν, έτσι ώστε τελικά να την οδηγήσουν στον θάνατό της, η άμεση δημοκρατία στοχεύει στην απελευθέρωση αυτής της ατομικότητας. Γι' αυτό λέμε άλλο ατομικισμός, άλλο ατομικότητα. Έτσι τα άτομα μπορούν να επηρεάσουν την προσωπική τους ανάπτυξη και να ικανοποιήσουν τις δικές τους επιθυμίες, έτσι ώστε αυτό το άτομο, με τέτοιο τρόπο, ώστε να αυτό το άτομο να μην είναι ένα παθητικό προϊόν του υποσυνείδητου και του παρελθόντος του. Γιατί στο υποσυνείδητό μας έχουμε καταγράψει όλους τους φόβους, όλες τις προπαγάνδες, όλο το περιραίοντα τέλος πάντων αυτόν τον κόσμο που μας περιβάλλει, ο οποίος έχει καταχωρηθεί. Το παρελθόν μας είναι αυτό που μας καθορίζει το πόσο μπορούμε να τοποθετηθούμε και να ανακαλύψουμε τις δικές μας σκέψεις. Εγώ θα ήθελα να πω εδώ ότι πολύ ακούμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία ατομικής ελευθερίας και ατομικισμού κτλ. Αλλά θα ανάφερα και η σκέψη του Ρασιέλ ξανά, που επίσης είναι ένας σημαντικός φιλόσοφος για μένα και μεγάλη επιρροή, ο οποίος λέει ότι κάνει την εξής ερώτηση, ότι ποιος βλέπει ότι σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία ή σε πολλές κοινωνίες με ατομικότητες και προσωπικότητες. Στην πραγματικότητα το βλέπουμε όλοι, όλος ο κόσμος. Βλέπουμε uniformity, πώς να το πω. Οι άνθρωποι έχουν γίνει τόσο ίδιοι σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι που δεν έχει καταφέρει ούτε ο ναζισμός ούτε ο σταλινισμός. Είμαστε μάρτυρες σε ένα πράγμα που ο κόσμος από την Κίνα, Αυστραλία, κάθε κομμάτι της Ευρώπης, Λατινική Αμερική, Βόρεια Αμερική, όλοι ακούνε ίδια μουσική, συμπεριφέρονται πάνω κάτω με το ίδιο τρόπο και όλο και περισσότερο. Δηλαδή, όταν μιλάμε για νεοφιλελευθερισμός, μιλάμε για τον απόλυτο καπιταλισμό, ο οποίος είναι ένα αυταρχικό καθεστώς, το οποίο ωφέλει τους ανθρώπους ίδιους. Δηλαδή, η ιδεολογία του, η ιδεολογική του κάλυψη έρχεται να μας πει, να μας ψήσει, να πιστέψουμε ότι οι άνθρωποι έχουν επιτέλους έχουν γίνει διαφορετικοί, ενώ στο σταλινισμό ήταν όλοι ίδιοι, ενώ τώρα είναι ελευθερία και όλοι μπορούν να φοράνε Adidas και Nike. Αλλά το γεγονός είναι ότι όλοι πλέον φορούν Adidas και Nike, ακούνε την ίδια μουσική και έχει καταργηθεί εντελώς η ατομικότητα και αυτό είναι φανερό και από την απολιτικοποίηση του κόσμου. Πλέον οι υπόψεις δεν υπάρχουν, ακούγονται από την επιστημονική κοινότητα κιόλας, από ανθρώπους σαν τον πολύ σεβαστό Neil deGrasse Tyson, έναν σημαντικό αστροφυσικό, ο οποίος λέει ότι η φιλοσοφία πλέον
δεν χρειάζεται, επειδή πλέον η επιστήμη μπορεί να τα λύνει όλα. Δηλαδή αυτή η τεχνοεπιστήμη που λέει ο Καστουριάδης, η οποία είναι αυταρχική και είναι χέρι-χέρι με το φιλελευθερισμό και με το κρατισμό. Οπότε αυτή η ατομική ελευθερία συνεχίζει, δεν μπορεί να αναδυθεί αν δεν ανοίξει ένα κρίσιμο πεδίο που θα επιτρέπει στους ανθρώπους να αμφισβητούν τα πάντα. Αυτό θα σήμαινε ακόμα και τον επαναπροσδιορισμό αυτού που εννοούμε νόμο και θεσμό. Από κάτι που επιβάλλεται και δεν μπορεί να αλλάξει σε κάτι συλλογικό και ενίοτε ρευστό. Με άλλα λόγια, στην άμεση δημοκρατία, ο κάθε συμμετέχον συνδιαμορφώνει την εξέλιξη των θεσμών και των νόμων. Με αυτόν τον τρόπο, μία αμεσοδημοκρατική κοινωνία θα καλλιεργήσει, μιλάμε για το άτομο τώρα, την ατομικότητα, θα καλλιεργήσει τη δημιουργικότητα, την περιέργεια και τη φιλοσοφία. Και μέσα από την παιδεία, σαν μία συνεχή κοινωνική διαδικασία και την απουσία προκαθορισμένων αληθιών, με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που, εάν εσωτερικοποιηθούν από τους ανθρώπους, θα δώσουν τη θέση τους στη δημιουργία προσωπικότητων που θα αγαπούν την ελευθερία και την ευθύνη. Δηλαδή, εδώ σου λέει πώς διαμορφώνεται μία προσωπικότητα μέσα σε ένα καθεστώς ελευθερίας όπου επιτρέπεται να αμφισβητούνται τα πάντα και να συνδιαμορφώνονται μέσα από μία κοινότητα συμμετέχοντας και έχοντας ευθύνη των απόψεων και που αφορούν τη ζωή σου και των πράξεών σου, σε σχέση με αυτό που ζούμε τώρα σαν ατομικιστική δράση, ας το πούμε έτσι. Και ας πούμε ξεχωρίζουμε ανάμεσα στους άλλους. Ενώ δεν είμαστε ίσοι, προσπαθούμε ατομικιστικά, ας πούμε, να πούμε ότι ωραία, εγώ θα ξεχωρίσω ή θα αγοράσω το πιο ακριβό Nike που υπάρχει. Τέλος πάντων, στο κεφάλαιο το τρίτο ουσιαστικά περιγράφεται το πώς διαμορφώνεται η προσωπικότητα ή αυτό το ήθος του ατόμου που θα συμμετέχει ο ανθρωπότυπος, ας πούμε, του δημοκρατικού ατόμου που θα είναι... που θα εξελίσσεται σε άτομο ελεύθερο. Επειδή εδώ θα ήθελα να συμπληρώσω ότι σε αυτή την περίπτωση, επειδή είναι ένας καθεστώς στο οποίο οι ίδιοι άνθρωποι το κάνουν να λειτουργεί, είναι αναγκαίο να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που θα αγαπάνε την ελευθερία και θα έχουν πάθος για τη συμμετοχή στα δημόσια κοινά, σε αντιπαράθεση με αυτό που έχουμε τώρα, όπου υπάρχει ένα κρατικό, γραφειοκρατικό μηχανισμό το οποίο κινείται και χρειάζει όσο πιο δυνατόν παθητική στάση από το πληθυσμό, από τον κόσμο. Και ο ίδιος ο καπιταλισμός σε αυτό βασίζεται. Θέλει όσο λιγότερη δράση από τον κόσμο. Αυτό που σου λέει είναι δεν σε θέλουμε απολυτικοποιημένο, σε θέλουμε κοιμισμένος σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταναλώνεις, να συμμετέσχεις στην οικονομία με αυτό το τρόπο και τίποτα άλλο. Γι' αυτό είναι και σημαντικό να ψάχνουμε αυτά τα δείγματα για το δημοκρατικό άτομο. Στο τέταρτο κεφάλαιο, στο ποια θα είναι η μορφή των θεσμών σε μια δημοκρατική κοινωνία, ο Γιάβορ περιγράφει, σε αντιστοίχηση με τη σημερινή πολιτική δομή του πολιτεύματος, ας πούμε, στο επίπεδο του Δήμου. Έχουμε σήμερα τον Δήμο Ηλιούπολης. Στο επίπεδο, λοιπόν, του Δήμου, εάν αυτή τη στιγμή ζούσαμε σε μία μεσοδημοκρατική κοινωνία, θα υπήρχε μία γενική συνέλευση σε επίπεδο Δήμου, ένα συμβούλιο που αντιστοιχεί, το συμβούλιο αντιστοιχεί σε επίπεδο νομού από 30 έως 50 άτομα. Αυτό, σε περιφερειακό, αυτό είναι και ανάλογα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να το πούμε περιφερειακό, το περιφερειακό συμβούλιο μιας γεωγραφικής έκτασης. Μπορούμε να το δούμε και
πρακτικά, εκεί που εφαρμόζεται κάτι παρόμοιο, αυτό είναι στη Ρουζάβα αυτή τη στιγμή, στη Βόρεια Συρία, στη Συνομοσπονδία. Έχεις τις τοπικές συνελεύσεις, όπου είναι σε επίπεδο γειτονιά, ή άμα η γειτονιά είναι πιο μεγάλη, μπορεί να είναι και αναδρόμος, μερικά στενά, και δημιουργώνεται μια τοπική συνέλευση όπου ο κόσμος μαζεύεται και αποφασίζει πάνω στα ζητήματα που υπάρχουν της πόλης. Και για να συντονίζονται όλοι αυτοί, όπως γίνεται στη Ρουζάβα, στέλνουν εκπροσώπους, ας το πούμε έτσι. Όχι αντιπροσώπους, δεν αντιπροσωπεύουν. Τους στέλνουν στη Ρουζάβα, για παράδειγμα, στέλνουν δύο άτομα. Κάθε τέτοια συνέλευση, έναν άντρα και μία γυναίκα, οι οποίοι μετά πρέπει να δικαιοδοτήσουν, να πούνε στη συνέλευση, να λογοδοτήσουν στη συνέλευση τους τι έχουν πει κτλ. Και είναι πάντα ανακλητοί. Και επίσης αλλάζουν ρουλάρι αυτό το ρόλο και κάθε φορά είναι διαφορετικός, ο οποίος στέλνεται σε αυτή τη γενική, σε αυτό το συμβούλιο της περιοχής, ή αν είναι μεγάλη συνέλευση, μεγάλη γειτονιά είναι ένα, ή αν είναι πιο μικρή, όχι τόσο πυκνοκατοικημένο, μπορεί να είναι πιο ευρύτερη περιοχή, μερικές γειτονιές να έχουν ένα συμβούλιο τέτοιου τύπου. Τους στέλνουν αυτούς ανθρώπους εκεί και αποφασίζουν πάνω στις αποφάσεις που έχουν πάρει οι τοπικές συνελεύσεις, και αν διαφωνούν, τους διώχνουν από τη θέση τους και στέλνουν άλλο. Και με αυτόν τον τρόπο τους ελέγχουν. Δεν υπάρχει ένας κομισάριος ο οποίος να πάει και να είναι μόνιμος εκεί. Με αυτόν τον τρόπο, έτσι κι αλλιώς, αυτοί πηγαίνουν για λίγες εβδομάδες ή για λίγες μήνες και αν δεν κάνουν τις δουλειές, φεύγουν. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, λειτουργεί στη Ρουζάβα σε γενικές γραμμές. Ναι. Οπότε υπάρχουν, ας πούμε, αντιστοιχίες με το σημερινό πολιτικό σύστημα και δείχνει πώς θα μπορούσαμε, ας πούμε, να φτιάξουμε κοινότητες ή γενικές συνελεύσεις οι οποίες θα έχουν γεωγραφικό χαρακτήρα, όπου θα μπορούσε η οικονομία να βασίζεται στην αρχή της επάρκειας, να καλύπτει δηλαδή τις ανάγκες των κατοίκων της κοινότητας. Εγώ θα έλεγα θα μπορούσαν να καλύπτουν τις ανάγκες του αριθμού των μελών μιας γενικής συνέλευσης. Ακόμα και σε επίπεδο όπου θα κατέχονται συλλογικά τα μέσα παραγωγής, όπου στην ίδια συνέλευση θα συμμετέχουν οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, όπου θα μπορούσαν να δημιουργήσουν δικές τους ενώσεις, συμμαχίες θα έλεγα εγώ, με εργατικές ενώσεις, και όπου θα μπορούσαν να πλαισιώνουν σιγά σιγά αυτή τη συνέλευση, μέχρι να αυξηθεί ο αριθμός τους σε επίπεδο πληθυσμιακό μιας ήδη προδιαγεγραμμένης συνοριακά, ας πούμε, που να συμπίπτει με τα σύνορα ενός δήμου. Θα μπορούσε αυτό να γίνει μια γενική συνέλευση. Με λίγα λόγια, είναι εφικτή αυτή η προσπάθεια. Μπορεί να γίνει. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο γίνεται, όπως είπαμε και στη Ρουζάβα, δηλαδή. Αυτό, ναι, το ήδη γίνεται. Και όταν λέμε ότι θα υπάρχει η κοινωνία, θα έχει την κοινωνική ιδιοκτησία ή κάτι τέτοιο, πώς να το πούμε, δεν είναι αυτό το πρόταγμα. Απλά αυτό έρχεται ως αποτέλεσμα. Εάν ο κόσμος έχει ο τελικός λόγος για το τι θα συμβαίνει ακόμα και στην οικονομία, κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι πλέον. Δηλαδή, αυτό έλεγα και στην αρχή, ότι η ατομική ιδιοκτησία, όπως τη γνωρίζουμε τώρα, η καπιταλιστική ιδιοκτησία, δεν θα είναι εφικτή, επειδή προϋποθέτει ότι η οικονομία προστατεύεται από κάτι έξω κοινωνικό, δηλαδή από ένα κρατικό μόρφωμα, από κάποιες κανόνες και συμφωνίες κτλ. Και η κοινωνία ως πολιτικό σώμα δεν μπορεί να παρεμβαίνει. Ενώ στην άμεση δημοκρατία η τοπική λαϊκή συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο και εκεί η κοινωνία μπορεί να παρεμβαίνει στα πάντα. Δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός πλέον. Με αυτόν τον τρόπο η κοινωνία πλέον είναι ιδιοκτήτης ή, ας το πούμε, ο καθοδηγός όλων των πτυχών της ζωής. Δεν θα υπάρχει κάτι εκτός έλεγχου. Επίσης, ας πούμε, στη δικαιοσύνη, όπως πρότεινε ο Καστοριάδης, κάθε συμβούλιο μπορεί να ενεργεί ως κατώτερο δικαστήριο. Όταν λέμε συμβούλιο, εννοείται συμβούλιο πολιτών, στους οποίους αναθέτεται η λειτουργία αυτή της απόδοσης δικαιοσύνης, με τακτά χρονικά διαστήματα, και είναι πάντα ανακλητή και ανανεωμένη κατά τακτά διαστήματα.
Αυτά τα δικαστικά όργανα είναι εγκατεστημένα σε κάθε κοινότητα και λειτουργούν παράλληλα με τις γενικές συνελεύσεις και τα συμβούλια. Δηλαδή, τα συμβούλια είναι η εκπροσώπηση, όπως λέμε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι η εκπροσώπηση των γενικών συνελεύσεων που αποτελούνται από 30.000 έως 50.000 άτομα. Ας πούμε, ο Δήμος Ηλιούπολης έχει πόσους χιλιάδες κατοίκους έχει, 100, 200, 150, τέλος πάντων, θα μπορούσε να έχει, ας πούμε, οι τρεις γενικές συνελεύσεις, θα μπορούσε άνετα να έχει, οι οποίες να εκπροσωπούνται από ένα συμβούλιο. Από αυτές τις τρεις, λοιπόν, γενικές συνελεύσεις θα μπορούσε να προκύψει σε μορφή αυτόνομης διαχείρισης των υποθέσεων του Δήμου. Και εννοείται. Αναφέρεται ο Γιάβορ και σε αυτό απλά. Σε αυτό. Ναι, όχι. Απλά εγώ δεν το αναφέρω γιατί δεν το έχω μεταφράσει αυτό. Ναι, βέβαια, απλά. Ναι, εννοείται, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται ο κόσμος να υπάρχει ένας φυσικός χώρος, ότι ο κόσμος να παραβρίσκεται κιόλας μεταξύ τους. Επειδή λίγο αυτή η ιντερνετική δημοκρατία που λένε η δημόκραση, εγώ εννοείται θεωρώ ότι μέσα από τη δημοκρατία μπορούν να προκαλούνται κάποια, ας το πούμε, δημοψηφίσματα ανάμεσα σε διάφορους δήμους αυτόνομους τέτοιου τύπου για κάποια ζητήματα για να μην χρειάζεται να στέλνονται και εκπρόσωποι. Μπορεί να βοηθήσει αυτό το κομμάτι. Επίσης μπορεί για ανθρώπους που εκείνη τη στιγμή δεν μπορούν να παραβρίσκονται στη συνέλευση, στη γενική, να μπορούν να συμμετάσχουν και από απόσταση κτλ. Αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν θεωρώ ότι πρέπει να καταλήξουμε σε μια δημοκρατία του καναπέ, ότι αντί αλλάζεις κανάλι και απλά αποφασίζεις μέσα από ένα τηλεκοντρόλ, από ένα πληκτρολόγιο, επειδή λείπει αυτή η άμεση επαφή και με το χώρο γενικότερα. Επειδή ένα δημόσιο χώρο απαιτεί, κατά τη γνώμη μου, και φυσική παρουσία του άτομου μέσα. Ναι, για λειτουργικούς λόγους, εντάξει, πρακτικά. Και με σκάλι. Είναι μια υποκαθιστά τον πνευματικό χώρο. Και εκείνο που είναι πλεονέκτημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι χρειάζεται πολύ λιγότερο χρόνο για να συνεργαστεί με μια ομάδα 10, 15, 50, 100 ανθρώπων για να ανταλλάξει απόψει. Και πιο άμεσε αποφάσει να πάρει. Έτσι, ενδεχομένω για κάποιο ζήτημα. Δηλαδή και διαβούλευση είναι. Και απόφαση να πάρετε δια της πλειοψηφίας. Βέβαια, ακόμα και ιντερνετικά να γίνονται αυτές οι συνελεύσεις, για να μπορεί ο καθένας να εκφραστεί, δεν γίνεται να γίνει μια κακοφωνία από απαντήσεις και κείμενα που ο καθένας γράφει ταυτόχρονα. Μιλάω για ζωντανό, για κοινωνία. Ναι, επειδή ακόμα και στη ζωντανή κουβέντα όταν γίνεται, σε μια ζωντανή διαβούλευση. Ναι, θέλει αυτή η συνέλευση να ορίσει μέχρι που πρέπει να μιλήσει. Δηλαδή, είτε θα είναι Skype, είτε θα είναι live, πρέπει η ίδια η συνέλευση να βάλει κάποιους κανόνες, δηλαδή να πει ότι ο καθένας ο οποίος θέλει να μιλήσει πρέπει μέχρι 3 λεπτά για παράδειγμα ή 2 λεπτά. Δεν χρειάζεται και παραπάνω. Όταν συζητάς κάποια προβλήματα πρέπει να βγεις και να τα μαζέψεις και από σεβασμό στον γύρο σου. Εγώ αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ναι, και νομίζω ότι εάν είναι για αυτό το ζήτημα τώρα μέσω Skype και τα λοιπά, εάν μιλάμε για γείτονες, όταν πρέπει αυτό να γίνεται σε επίπεδο γειτονιά, νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ίσως θα είναι και πιο βολικό να είναι και να παραβρίσκονται κιόλας. Για παράδειγμα, στις κοινότητες των Βίκινγκ, στο Μεσαίωνα, υπήρχε ένας θεσμός, ο οποίος ήταν μια μορφή πρωτογενικής συνέλευσης, η οποία γινόταν σε τακτικά χρονικά διαστήματα και πέρανε μια μορφή αγορά, ας το πούμε έτσι, όχι με την καπιταλιστική έννοια, αλλά με την αρχαιοελληνική. Δηλαδή ήταν ένας χώρος όπου πήγαιναν διάφοροι έμποροι, πηγαίνανε διάφοροι άνθρωποι και γινόταν ένα φεστιβάλ,
το οποίο κρατούσε και μία εβδομάδα ήταν αυτή η Γενική Συνέλευση. Και πηγαίνανε Vikings από διάφορες περιοχές που είχαν σχέση μεταξύ τους και πηγαίνανε σε αυτό το πράγμα και κρατούσε μερικές μέρες και υπήρχαν συνεδριάσεις όλη την ημέρα και το βράδυ ήταν γιορτή κανονικά. Θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο για αυτές τις Γενικές Συνέλευσεις να έχουν και μία τέτοια μορφή. Δηλαδή ο κόσμος να δένεται εκεί, να... Επειδή όταν μιλάμε τώρα για την ανάγκη να το κάνουμε μέσω ίντερνετ, πολλές φορές εννοούμε να γίνεται σε ένα κρατικό επίπεδο. Δηλαδή όλη η Ελλάδα, 11 εκατομμύρια, να παρευρίσκονται μέσω ίντερνετ. Αλλά αυτό... Και νομίζω και δεν είναι και σωστό να γίνεται, επειδή οι ανάγκες κάθες γειτονιάς και κάθες πόλης είναι διαφορετικά και δεν θα έπρεπε να τα βλέπουμε ως κρατικές οντότητες. Να πάρουμε ένα ακραίο παράδειγμα, η Ρωσία, η πιο μεγάλη χώρα του κόσμου, και οι ανάγκες που έχουν πάνω στη Σιβηρία και εντός στην Ευρωπαϊκή, στο ευρωπαϊκό κομμάτι είναι διαφορετικά και στη τελική καταλήγει η Μόσχα, όπως είναι και εδώ στην Ελλάδα η Αθήνα, να παίζει ένα ρόλο ιμπεριαλιστικό, ας πούμε, και λέει ότι τι πρέπει να γίνεται. Ή στην Αμερική που λέγανε ότι σωστά η πλειοψηφία ψήφιζε για τη Χίλαρη και ποιοι ψηφίσαν ήταν τα μεγάλα αστικά κέντρα. Δηλαδή είναι κάποιος τρόπος ζωής και κάποιος πληθυσμός που έχει μαζευτεί εκεί, πρέπει να πεις όλη τη χώρα τι είναι το σωστό και πώς πρέπει να ζήσουν, που είναι πολύ προβληματικό. Βέβαια μπορεί να κάνουν και λάθος και οι υπόλοιποι, βγάλανε τον Τραμπ. Αλλά θέλω να πω ότι ποιο είναι το σωστό τώρα, να δούμε σκέτο την πλειοψηφία σε μια χώρα με τα μεγέθη των Ηνωμένων Πολιτείων ή της Ρωσίας, που μια μεγάλη πόλη με πολλές δεκάδες εκατομμύρια θα πει σε όλη τη χώρα πώς θα ζήσουν. Γι' αυτό για μένα το συνομοσπονδιακό μοντέλο είναι το πιο έτσι, δίκαιο, να το πω. Να σας διαβάσω και ένα παράδειγμα οργάνωσης, ας πούμε, στον τομέα της περίθαλψης υγείας από μία κοινότητα. Στον τομέα, λοιπόν, της υγείας, οι κυρίαρχες αρχές είναι η αυτοδιαχείριση και η αλληλεγγύη. Τα κυριότερα όργανα λήψης αποφάσεων μπορεί να μοιάζουν με συνεδριάσεις διδασκόντων ή γενικές συνελεύσεις γιατρών, νοσοκόμων και άλλων εργαζόμενων που ασχολούνται στον χώρο της υγείας. Το ιατρικό προσωπικό και η στρατηγική υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να διοριστούν από την Επιτροπή Υγειονομικής Περίθαλψης που λειτουργεί στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Δηλαδή είναι μία ομάδα εργασίας η Επιτροπή Υγειονομικής Περίθαλψης. Αυτό είναι ένα ολόκληρο Υπουργείο δηλαδή τώρα. Η Επιτροπή που αφορά τα θέματα υγείας μιας κοινότητας. Η Κοινή Συνέλευση ενός Ιδρύματος προετοιμάζει μία έκθεση και αναφέρει λεπτομερώς τους πόρους που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του Ιδρύματος και αυτή την έκθεση την παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση της Κοινότητας, η οποία χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες αυτού του νοσοκομείου, ας πούμε, του θεσμού. Οι πόροι που απαιτούνται για τη διατήρηση και την ανάπτυξη των Ιδρυμάτων Υγείας θα παρέχονται από τις ίδιες τις κοινότητες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της αντίστοιχης δομής, του αντίστοιχου νοσοκομείου, του αντίστοιχου κέντρου υγείας κλπ. Εγώ θα ήθελα εδώ απλά για να είμαι ειλικρινής ότι δεν είναι απολύτως δικά μου, τα έχω συστημοποιήσει με κάποιο τρόπο τέτοια παραδείγματα, αλλά αυτά είναι πράγματα που κατά κάποιο τρόπο ήδη υπάρχουν κάπου. Για παράδειγμα, οι κοινότητες των Σαπατίστα και σύντροφοι που είχαν πάει εκεί και είχαν ακούσει ότι υπάρχουν δομές υγείας, και επειδή εκεί είναι συνθήκες τριτοκοσμικές, ας το πούμε έτσι πιο χοντρικά. Νομίζουν ότι θα πάνε και θα δουν γιατροί που κάνουν βουντού, αλλά πραγματικά όταν πήγαν είδαν ότι υπάρχουν κανονικές δομές υγείας που είναι κατά κάποιο τρόπο και νοσοκομεία και φαρμακεία, και κατά κάποιο τρόπο αυτοί που συμμετέχουν σε αυτά είναι σε μια συνεννόηση με τις Γενικές Συνελεύσεις και τους δηλώνουν τι χρειαζόμαστε και τι πρέπει να γίνει. Υπάρχει μια ανοιχτότητα προς τις διαχείρισης αυτών των δομών υγείας. Και η κοινότητα ίδια αποφασίζει ότι τι χρειαζόμαστε άλλο και μέσα από τέτοιες δομές, από τέτοιες συνελεύσεις. Κάτι πολύ διαφορετικό από εδώ που δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται στα νοσοκομεία κτλ. Οι διευθυντές κτλ. Τα λεφτά πέφτουν στα τσέπη τους και το προσωπικό κτλ. Μένει έτσι και ο κόσμος ο οποίος χρειάζεται βοήθεια μένει σε μια κατάσταση όπου τα πράγματα, οι πόροι, οι λίγοι πόροι που απομένουν έχουν φύγει στα τσέπια των γραφειοκράτων κτλ. Δεν υπάρχει διαφάνεια.
ας πούμε στον τομέα της ενέργειας, τι μπορεί να γίνει. Η αποκέντρωση και ο περιβαλλοντισμός είναι οι δύο συμπληρωματικές αρχές που απαιτεί μια πραγματικά δημοκρατική κοινωνία. Όλοι οι οικισμοί πρέπει να αγωνιστούν για ενεργειακή αυτάρκεια. Κάθε τοπικό συμβούλιο μπορεί να διορίσει μια επιτροπή ενέργειας που να μπορεί να διατηρεί και να διαχειρίζεται τις πηγές ενέργειας της κοινότητας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ενεργειακή αυτάρκεια μιας κοινότητας, τα συμβούλια δύο κοινοτήτων ορίζουν μια επιτροπή ενέργειας κοινή για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των κοινοτήτων, αλλά πάντα σε μικρές κλίμακες ενεργειακές, με μικρές κλίμακες ενεργειακές πηγές. Τα έργα μεγάλης κλίμακας όπως σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και τα τεράστια ηλιακά και αιωλικά πεδία εννοείται καταργούνται, εξαιρούνται, δεν συζητούνται καν. Αυτό δηλαδή, το ζήτημα με το κλίμακα είναι για παράδειγμα και η πυρηνική ενέργεια. Αυτό ως αυτολεξή τώρα ετοιμάζουμε ένα βιβλίο που θα λέγεται «Οικολογία και πόλεις» με δύο σημαντικούς στοχαστές από την Βόρεια Αμερική, ο Μπραν Τόκερ και ο Δημήτρης Ρουσόπουλος. Και συζητάμε και για το ζήτημα της ενέργειας εκεί και ειδικά με τον Μπραν Τόκερ, ένας στοχαστής ο οποίος είχε δράσει την δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα και συζητάγαμε για την πυρηνική ενέργεια επίσης και λέγαμε ότι πρέπει να βρούμε πηγές ενέργειας οι οποίες να βοηθάνε, να κάνουν δυνατή μια άμεση δημοκρατία. Δηλαδή, αν βάλεις την πυρηνική ενέργεια, η ίδια δεν μπορεί να διαχειριστεί από, σε τοπικό επίπεδο από γενικές συνελεύσεις. Χρειάζεται, όπως ο ίδιος μας έλεγε τόσα χρόνια που ασχολείται με το ζήτημα, χρειάζεται ένα στρατιωτικό τύπο διαχείρισης. Και μας έλεγε χαρακτηριστικό ότι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που το έχουν σε όλο τον κόσμο, η Γαλλία, όπου είναι μια φιλελεύθερη που φύτεται χώρα που έχει πυρηνική ενέργεια, όμως ο ίδιος μας έλεγε πως εκεί ο στρατός διαχειρίζει τα πυρηνικά εργοστάσια. Επειδή έχει και τα υπόβλητα που είναι τα ραδιοενεργά, απαιτούν μια άλλη χρονικότητα, δηλαδή θα σταματήσουν να είναι επικίνδυνα μετά από αιώνες ακόμα. Άρα χρειάζεται ένα οργανισμό γραφειοκρατικό και στρατιωτικό τύπο το οποίο να τα προφυλάξει από οποιοδήποτε λάθος και τα λοιπά, ανθρώπινο και τα λοιπά, και μας αναγκάζει να σκεφτόμαστε όταν βάζουμε την πυρηνική ενέργεια σε κλίμακα κρατικά και γραφειοκρατικά. Άρα εάν θέλουμε μια δημοκρατική και οικολογική κοινωνία πρέπει να βγάλουμε την πυρηνική ενέργεια. Και εκεί η γνώμη μου είναι ότι το ζήτημα με την πυρηνική ενέργεια δεν είναι τόσο αν είναι καθαρή ή όχι, που πολλοί οικολόγοι μπαίνουν στο τρυπάκι και το συζητάνε είναι, δεν είναι επικίνδυνη και τα λοιπά, και άμα γίνει ατύχημα και άμα δεν γίνει. Το ζήτημα είναι πολιτικό κατά τη γνώμη μου. Εάν μας επιτρέπει να σκεφτόμαστε σε μικρά κλίμακα και η εμπειρία παγκοσμίως μας λέει ότι δυστυχώς πυρηνικά εργοστάσια τα οποία να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μιας γειτονιάς δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τέτοια που είναι μεγάλα, που παράγουν πολύ και χρειάζονται κεντρική διοίκηση. Να ρωτήσω κάτι εδώ. Ναι. Υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στο αποφασίζουμε για όλα δημοκρατικά την πρόταση πρέπει να σταματήσουν την πυρηνική ενέργεια και θα αποφασίσουν οι ίδιες κοινωνίες για το εάν θα πρέπει να σταματήσει η κοινωνική. Ναι, εννοείται. Στη τελική θα πρέπει να το αποφασίσουμε. Απλά εάν αποφασίσουμε ότι θα μείνει αυτό, αυτό αργά ή γρήγορα θα μας οδηγήσει σε κάτι άλλο. Θα μας αναγκάζει να κάνουμε κάτι άλλο. Ναι, ναι. Μόνο τους. Μόνο μέσω της τεχνολογίας. Να διοργανώσεις δηλαδή μια καμπάνια σε διαδικασία μεγάλη. Να αποφασίσεις αυτό σε παντοδιακή. Έχουμε τρία λεπτά ακόμα. Αυτό. Όχι, είναι σωστή η άποψη ότι πρέπει η κοινωνία το να αποφασίσει, αλλά κατά τη γνώμη μου, εάν δεν καθαργηθεί, θα είναι
δεν θα μπορέσει να είναι πλήρες άμεση δημοκρατία. Με την έννοια ότι... το ζήτημα είναι το κλίμακα, δηλαδή δεν, θα το απαιτήσει την κεντρικοποίηση, δηλαδή θα απαιτήσει ένα στρατιωτικό μηχανισμό αργά ή γρήγορα. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι μια τοπική κοινότητα να βγάλει μια επιτροπή να βγει με κλήρωση και να διαχειρίζει ένα εργοστάσιο πυρηνικό και να τους αλλάζει κτλ. Και αυτό εννοεί, δεν είμαι έναντι στη γνώση και στην επιστήμη. Απλά όπου μπορούμε να την βάλουμε σε τέτοιο τρόπο να μπορεί να... Δηλαδή, οι επιστήμονες να δουλέψουν, για παράδειγμα, η επιστήμη γενικώς, να μπει στη λογική να δημιουργήσουμε δομές αυτάρχειας στο τομέα της ενέργειας. Δηλαδή, πολύ αποτελεσματικά solar panels κτλ. Κτλ. Για να μπορεί μια κοινότητα να μην χρειάζεται κεντρική διοίκηση σε αυτό το κομμάτι. Ναι, εννοείται. Οι λίγοι αποβλέπουν το κέντρο, ενώ οι πολλοί αποβλέπουν στην ποιότητα της ζωής τους. Ναι, εννοείται. Αλλά και πάλι η δημοκρατία πάντα σημαίνει είναι πιο περιεκτική. Δηλαδή αυτό, οι πολλοί αν αποφασίσουν να βγάλουν εκτός πολιτικής διαδικασίας κάποια μειονότητα, τότε στην ουσία μιλάμε ότι προσπαθούν να αποκλείσουν κάποιον άλλον. Άρα κατά κάποιο τρόπο μιλάμε και για αλλαγή καθεστώς πλέον προς κάτι άλλο, αλλά όχι δημοκρατίας. Με αυτή την άποψη είναι λίγο λεπτό το ζήτημα. Δεν σημαίνει απλά ότι ό,τι αποφασίσουν οι πολλοί σε κάθε περίπτωση. Εάν αρχίζουν αυτοί οι πολλοί να αποκλείουν κόσμο, κατά τη γνώμη μου, πλέον πηγαίνουν σε άλλο καθεστώς. Ναι, αυτό... Αλλάζουν οι μειοψηφίες και οι πλειοψηφίες συνεχώς. Ναι. Καταλαμβάνονται όλες οι αποφάσεις από όλους. Ναι, βέβαια όταν σκεφτόμαστε σε πιο μεγάλα κλίμακα μπορεί η τάδε περιοχή όπου οι άνθρωποι διαφέρουν με κάποιο τρόπο να θεωρούνται ακόμα και τότε μειοψηφίες. Δηλαδή οι κοινότητες των Ρωμά... Καταλαβαίνω τι εννοείτε και εγώ συμφωνώ γενικώς. Σε γενικές γραμμές, στην άμεση δημοκρατία δεν υπάρχουν σταθερές μειοψηφίες, αλλά παρόλα αυτά η ζωή που μπορεί να έχει σε μια συνομοσπονδία όπως και στη Ρουζάβα, για παράδειγμα, σε κάποιες περιοχές υπάρχουν διαφορετικές κοινότητες. Δηλαδή, υπάρχουν σε κάποιες Ιαζίδεις, άλλα χριστιανικές κοινότητες, μεταξύ τους παραμένουν κατά κάποιο τρόπο μειοψηφίες. Δηλαδή, αυτό είναι επίσης λεπτό ζήτημα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιάβορ. Το βιβλίο του χρειάζεται μετάφραση στα ελληνικά, πολύ καλύτερη από αυτή που έκανα εγώ τώρα σαν προσχέδιο. Και ευχόμαστε να είμαστε περισσότεροι στην επόμενη. Ευχαριστώ πολύ.